Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Εδώ είμαστε. Που Νοέμβρη. Δεν πήγε καλά ο μήνας, Χρήστο Γιώση, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, να ξέρεις. Λοιπόν, δύσκολη μέρα η σημερινή. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρύσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή, σχόλια για το χθεσινό παιχνίδι, ερωτήσεις και φυσικά μετά τις 6 θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε και να αναλύσουμε όλοι μαζί αυτά τα οποία είδαμε από το χθεσινό παιχνίδι κυπέλου με τον ΑΕΤ των Σπάτων, να μιλήσουμε για την ήττα του μπασκετικού Άρη στη Βουλγαρία από τη Λυκοϊλεύσκη και να μιλήσουμε φυσικά και για τον ντέρμπι, το οποίο το πολύ κρίσιμο, το πολύ σημαντικό ντέρμπι και καθοριστικό ντέρμπι από πολλές απόψεις που έχει μπροστά το ποδοσφαιρικό Άρης με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό, το οποίο μας βοήθησε νομίζω να βγάλουμε κάποια επιπλέον συμπεράσματα για ορισμένους ποδοσφαιριστές. Ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ήμασταν αρκετοί αυτοί που περιμέναμε έναν Άρη, αν και κατά πολύ αλλαγμένο, να βγάλει μια καλύτερη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας, όπως είναι ο ΑΕΤ των Σπάτων. Δεν το έκανε ο Άρης αυτό, ούτε χθες, μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δυσκολεύτηκε αρκετά, αν και ήταν καλύτερος, αν και είχε έτσι 2-3 καλές στιγμές για να σκοράρει, δεν το κατάφερε. Του έδωσε τη λύση ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε χθες για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι και σε λιγότερα από 20 λεπτά πέτυχε το 1-0. Μετά, νομίζω μετά από 6-7 λεπτά, πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και στην ουσία κλείδωσε για τον Άρη μια νίκη που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Ένας θεσμός στον οποίο η ομάδα θέλει να φτάσει μακριά φέτος και γιατί όχι μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Και ο παίκτης για τον οποίο φυσικά κάνουμε λόγο είναι ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι κέρδισε πόντους χθες στα μάτια του προπονητή του, απέναντι βέβαια σε έναν αντίπαλο Β' Εθνικής, νεοφώτιστο στην Β' Εθνική. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπήκε μέσα και έκανε αυτό το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, γιατί όσο κυλούσε το δεύτερο μέρος μεγάλωνε και το άγχος για τον Άρη και η πίεση για το αποτέλεσμα απέναντι σε ένα ήττος πάντων που λογικό ήταν σε τελευταία λεπτά να αρχίσει να κλείνεται περισσότερο στα καρέ του. Αλλά ευτυχώς ήρθε τον γκολ για τον Άρη με τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση, κέρδισε πόντους σίγουρα. Τον μνημόνευσε και ο Ερέρα στις δηλώσεις του μετά από το τέλος του παιχνιδιού. Σε μια περίεργη δήλωση βέβαια που έκανε ο Ερέρα και θα τη σχολιάσουμε και με τον Χρύσανθο στην συνέχεια αλλά και με εσάς. Λέγοντας ότι ίσως να μπερδεύτηκε με κάποιους ποδοσφαιριστές, αναφερόμενος κυρίως στον Ιντζόγλου, στον Μαρτίνες και στον Διαμαντόπουλο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπερδεύτηκε ο Ερέρα με τρεις παίχτες στους οποίους ζει, τους δύο τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιούλη και τον Μαρτίνες στο τελευταίο δίμηνο. Είναι λίγο, είναι κάπως περίεργη η τοποθέτηση του Ερέρα για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος του χθεσινού παιχνιδιού. Πάντως για τον Μαρτίνες νομίζω ότι έδειξε ότι αυτό το οποίο λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες, ότι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες είναι 100% έτοιμος για να παίξει ακόμα και βασικός, πολύ ορεξάτος, πολύ δραστήριος, πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΑΕΤ των Σπάτων στο πρώτο ημίχρονο χθες, αρκετά καλός με 2 καλά σουτ κιόλας και ένα δοκάρι που είχε έξω την περιοχή, 28χρονος μέσο επιθετικός. Έδειξε ότι είναι σε κατάσταση ώστε να τον υπολογίζει Ερέρα ακόμη και για τα βασικά του πλάνα. Τώρα είναι καθαρά θέμα Ερέρα αν θα τον συμπεριλάβει σε αυτά εν ώψη και το αγώνα με τον Ολυμπιακό, γιατί για να βάλεις τον Μαρτίνες αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι πρέπει να βγάλεις κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή από την ενδεκάδα και παίζει ρόλο και το σύστημα το οποίο θα επιλέξει. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για τον Ερέρα να χωρίσει τον Μαρτίνες σε ένα 4-3-3, είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτόν να τον βάλει σε ένα 4-2-3-1. Θα δυσκολευτεί πολύ όσον αφορά την επιλογή του παίχτη που θα αφήσει εκτός ενδεκάδας.
Θα τα πούμε βέβαια. Εντάξει, έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για το οποίο η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της και από αύριο θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Να δούμε ποιες θα είναι και οι σκέψεις του Ερέρα για το συγκεκριμένο μάτς. Είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι, νομίζω, και για τον ίδιο, γιατί μια τέταρτη συνεχόμενη ήττα, χτύπα ξύλο Χριστογιώση, θα βαρύνει το κλίμα ακόμα περισσότερο για τον Ισπανό τεχνικό, που αυτή τη στιγμή χαίρει της εκτίμησης και της στήριξης, θα λέγαμε, της διοίκησης, αλλά όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, αν ο Ερέρα δεν αλλάξει κάπως την προσέγγιση του όσον αφορά την ομάδα, αν δεν αρχίσει να προσαρμόζεται λίγο περισσότερο στο ρόστερ που έχει και στους αντιπάλους που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης, τότε αυτή η στήριξη αυτόματα θα αρχίσει να εξασθενεί. Εντάξει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά τα αποτελέσματα του Άρη στα επόμενα παιχνίδια σε αυτό. Θα δείξει αν θα παραμείνει αυτή η στήριξη ή θα αρχίσει να εξασθενεί. Εμένα γιατί με μετακίνησε και αυτό το 5-4. Ωραία, ακούγαμε, ρε φίλε. Μια χαρά ακούγεται. Εγώ γιατί δηλαδή να μετακινηθώ. Γιατί δεν έχει καλή φωνή, εσύ, ρε φίλε. Τι? Δεν έχει καλή φωνή. Να σηκωθώ να φύγω τότε. Άτε. Να φύγω. Είναι. Να κάτσει. Είπαμε δεν έχει καλή, δεν είπαμε δεν έχει καθόλου φωνή. Ναι. Μια καλή φωνή όμω φτιάχνει καλύτερα και το μικρόφωνο. Μια δυνατή φωνή δηλαδή. Μια δυνατή φωνή. Εντάξει, επειδή σε φωνάζεις. Πιο δυνατά. Ναι, αλλά... Πιο δυνατά. Έτσι. Ναι. Να σου πω τώρα έτσι πως καθόμαστε αμαλωμένοι είμαστε. στη μια άκρη ο ένας, στην άλλη άκρη ο άλλος. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ήρθα. Δεν είναι σωστό. Γεια σου, Χρήσανθ. Γεια σου. Τι έλεγες, δεν ήταν καλή ομάδα? Έλα. Μια χαρά ήταν η ομάδα χθες. Ορίστε. Μια χαρά ήταν η ομάδα χθες με τόσες αλλαγές. Για ένα πρωτάθλημα, για ένα παιχνίδι κυπέλλου. Δύο γκολ έβαλε. Αν δεν έτρωγε και αυτό το αστείο γκολ, τι να κάνουμε. Υπάρχει και αυτό το γκολ όμως μέσα στο παιχνίδι. Και δεν πρέπει να πέσουμε τώρα όλοι πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Okay. Γίνονται αυτές. Δεν είπα τίποτα για τον Αναγνωστόπουλο. Δεν είπα και εσένα. Oh. Γενικά λέω, γιατί είδα κάποια σχόλια. Την γκολ είναι αυτό που φάγαμε. Καλά, φάγαμε γκολ από τον Αίτητο Σπάτων. Ναι, φάγαμε γκολ από τον Αίτητο Σπάτων. Η λεπτομέρεια με τη θέση του τερματοφύλακα είναι η εξής. Το λάθος που μπορεί να κάνει ένας μέσος, ένας στόπερ ή ένας μπακ, μπορεί να μην φάνει πολλές φορές. Το λάθος του τερματοφύλακα πάντα φαίνεται. Είναι η κατάρα αυτή τη θέση. Το λάθος που θα κάνει να φαίνεται. Γι' αυτό και εγώ θα δώσω 4 εισιτήρια για τερματοφύλακες. Όχι. 4 εισιτήρια για Άρης Ολυμπιακός. Για Άρης Ολυμπιακός. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Στέλνε το μήνυμά στο 54526 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Αν δεν τα ακούσατε, λέω 4 εισιτήρια για το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός. Δεν έχει πολύ κινητικότητα πάντως. Γιατί? Για αυτό το μάτς. Ναι, μέχρι στιγμής. Δεν έχει την κινητικότητα εννοείς που είχε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα φυσιολογικό είναι. Λογικό, ναι. Φυσιολογικό. Μετά τον Τόρτι, έτσι είναι. Οι πανηγερτζίδες δεν θα έρθουν σε αυτό το μάτς. Αυτοί που είναι αριανάκια και πηγαίνανε και με τους Εύρους και θα είναι εκεί. Αυτοί οι οποίοι αγαπούν την ομάδα είναι εκεί. Αυτός που είναι πανηγυρτζής και πάει μόνο όταν βλέπει ότι υπάρχει προοπτική νίκης, ναι, δεν θα είναι εκεί, ρε φίλε. Και υπάρχουν πάντα και αυτοί της τελευταίας στιγμής. Εντάξει. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι στεναχωριούνται. Κάποιος στεναχωριέται. Οκ, με τον κόσμο. Δεν μπορεί να του πει κάτι τον κόσμο, δεν πάει. Αλλά ο πανηγυρτζής, ναι, δεν θα είναι εκεί. Υπήρχαν πανηγυρτζίδες στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είδα κόσμο να μου ζητάει εισιτήρια μετά από 5 και 6 χρόνια. Οκ. Okay. Παντού υπάρχουν, δεν είναι μόνο στον Άρη αυτό. Σε όλες τις ομάδες. Βάλα να βλέπουμε Παναχάη και Ολυμπιακός. Στην πάνω τηλεόραση όμως, γιατί στην κάτω βλέπω την αγαπημένη μου εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5-0 από όλους Μύρνης. Συγχαρητήρια. Η Ξάνθη κέρδισε 1-0 στο 90 στην Κέρκυρα. Για το κύπελο και έμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης. Αλλάζει και το κάτω όμως και δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, για να δω, το μπάσκετ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Και εδώ μου έχουν στείλει ένα τραγούδι ένας φίλος. Θα δούμε. Σε σχέση με κάποια πραγματάκια και θέλω να τα σχολιάσουμε και το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι και αντικείμενο σχολιασμού και με τους φίλους ακροατές. Σε σχέση με τον Διαμαντόπουλο, τον Ιντζόγλου, τον κάθε τέλος πάντων ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν παίζει μέχρι ένα διάστημα και στη συνέχεια παίρνει μια ευκαιρία και κάνει κάτι καλό. Όπως έκανε χθες ο Διαμαντόπουλος. Ή όπως έκανε ο Μαρτίνες. Αν θες να το ξεκινήσουμε, δεν θα το πούμε μετά το διάλειμμα, λες. Μετά τον 5.30. Έχω μετά τις 5.30. Θα πούμε μετά τις 5.30. Απλά θέλω πραγματικά όταν κάποιος κάνει ένα σχόλιο να σκέφτεται και κάποιες άλλες παραμέτρους. Αν θεωρείτε
ότι η παρουσία ενός επιθετικού στο παιχνίδι με τον ΑΕΤ το Σπάτων είναι η ίδια που μπορεί να έχει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ολυμπιακό ή με τον Ολυμπιακό ή με την ΑΕΚ, τότε μάλλον με κάτι άλλο ασχολείστε και όχι με το, με το ποδόσφαιρο. Ο Διαμαντόπουλος είναι μανούλα κυριολεκτικά για τέτοια μάτσα. Είναι το στοιχείο του. Ένας παίκτης μου έστειλε χθες, ένας φίλος μου έστειλε χθες, παίκτης Β' Εθνικής, ο Διαμαντόπουλος. Με ποιον παίζαμε χθες? Με τον Αίτος Πάτρο. Τι ομάδα, πού παίζει? Στην νεοφώτιστο στη Football League. Μπράβο, νεοφώτιστο στη Football League. Έβαλε λοιπόν 2 γκολ ο Διαμαντόπουλος. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Διαμαντόπουλου? Ένας παίκτης ο οποίος παίρνει πολύ καλές θέσεις μες στο γήπεδο. Βάζει δηλαδή σωστά το σώμα του. Αξιοποιεί πάντα πάρα πολύ καλά το χώρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή και έχει εκτελεστική δυνότητα. Βρίσκει δηλαδή δίχτυα, έχει την δυνατότητα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό τον έχει βοηθήσει και όλα τα τελευταία χρόνια όσα έχει παίξει, ειδικά στη δεύτερη εθνική κατηγορία, είναι πάντα μέσα στους πρώτους σκόρερ. Τι δεν έχει ο Διαμαντόπουλος? Γιατί θα ξεχάσω πραγματικά και τα λίγα που ξέρω από ποδόσφαιρο. Τι δεν έχει ο Διαμαντόπουλος, Νίκο Παπαδόπουλε? Διάρκεια. Τι διάρκεια, ρε, τι είναι? Τι δεν έχει ως προσόν, ρε φίλε? Α, ως προσόν. Ποιο είναι το μειονέκτημά του στο παιχνίδι? Ποιο είναι, Χρυσό? Ποιο είναι? Ποιο είναι? Ποιο είναι, εσύ δεν ξέρεις? Δεν έχει μειονεκτήματα? Καλά, όλοι έχουμε μειονεκτήματα. Ωραία, πες ένα μειονέκτημά του που βλέπεις μέσα στο παιχνίδι του. Εγώ θα σου πω ένα συνολικό μειονέκτημα του Διαμαντόπουλου. Δεν θέλω ένα συνολικό. Θέλω ένα συγκεκριμένο μειονέκτημα του Διαμαντόπουλου. Σκονάκι σου θέλουνε? Όχι. Κάποιο μου στέλνει επίσης για το Διαμαντόπουλο. Ναι, πες, ποιο είναι? Ποιο είναι? Τι είναι, ρε φίλε? Δεν είναι γρήγορος. Μπράβο. Αυτό. Αυτό ακριβώς ήθελα να δω. Ναι. Η ταχύτητα. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ταχύτητα. Έχει τα υπόλοιπα που είπαμε, δεν έχει ταχύτητα. Όταν λοιπόν παίζει στην Β' Εθνική, που κατά τεκμήριο οι 9 στους 10 αμυντικούς είναι αργοί, αυτό του το μειονέκτημα δεν φαίνεται. Με αποτέλεσμα τα πλεονεκτήματά του να υπερισχύουν και γι' αυτό να είναι εξαιρετικός και να είναι για μένα από τους κορυφαίους πάντα στην κατηγορία. Στην Σούπερ Λίγκα, με τους κεντρικούς αμυντικούς να είναι τουλάχιστον μία ταχύτητα πάνω, το μειονέκτημά του αυτό του στερεί την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και τα υπόλοιπα, τα όποια πλεονεκτήματά του. Επίσης, τα πλεονεκτήματά του που περιέγραψα και λίγο πριν είναι στις περισσότερες ομάδες και πλεονεκτήματα των κεντρικών αμυντικών. Δηλαδή ξέρουν επίσης να παίρνουν καλή θέση, βάζουν σωστά το σώμα τους, έχουν την εμπειρία. Όταν έχουν και την ταχύτητα, δεν μπορεί ο Διαμαντόπουλος να εκτελέσει που είναι το δυνατό του σημείο. Και πάτε λοιπόν και μου τον συγκρίνετε με τον Ασλίδη. Επειδή υπάρχει το φεγγάρι αυτό με τον Ασλίδη από την αρχή και επειδή είναι δεδομένο ότι δεν γουστάρετε κάποιοι τον Ασλίδη, τον συγκρίνετε με τον Ασλίδη, δεν τον συγκρίνετε με τον Γιουνές, παραδείγματος χάρη. Και πού είναι το λάθος εδώ? Ο Διαμαντόπουλος δεν παίζει στην ίδια θέση με τον Ασλίδη. Γιατί λέτε όλοι, έβαλε ο Ερέρα τον Ασλίδη και δεν έβαλε τον πρώτο σκόρερ πέρσι της Β' Εθνικής στο Διαμαντόπουλο. Αν εξαιρέσω λοιπόν το μάτς με τον ΠΑΟΚ που τον Ασλίδη τον έβαλε στην κορυφή και είπαμε ότι είναι λάθος, γιατί ούτε ο Ασλίδης μπορεί να παίξει εκεί, κόντρα στον ΠΑΟΚ, κόντρα στο Βαρέλα και τον Κρέσπο. Ο Ασλίδης είναι δεύτερος φορ. Ακριβώς αυτό. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν, δεν παιδιά, είναι, δεν είναι με δεδομένο ότι όλα του τα πλεονεκτήματα είναι ενός παίκτη φορ περιοχής, δεν είναι δυνατό να παίξει αντί του Ασλίδη. Να μου ξεφωνήσει τον Ερέρα λοιπόν, γιατί έχει βάλει τον Μπάσα στόπερ ή γιατί βάζει τον Ασλίδη και όχι τον Τιγκινή στην κορυφή και τον Μαρτίνες από πίσω. Να μου τον ξεφωνήσεις. Να μου ξεφωνήσεις όμως μόνο και μόνο επειδή έχασες. Γιατί αν κέρδιζες δεν θα ξεφώνιζες. Τον Ερέρα γιατί έχει βάλει τον Ασλίδη και να λες στη θέση του να έβαζε τον Διαμαντόπουλο, τότε είσαι άσχετος. Και θα πω εγώ για τον Ασλίδη κάτι. Εντάξει. Έγινε κατανοητό αυτό που θέλω να πω? Βεβαίως. Από εκεί και έπειτα για να το τελειώσω λίγο με τον Διαμαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στο παιδί. Βεβαίως. Διότι όποτε τον χρειάστηκε ο Άρης, ήταν εκεί. Ήταν εκεί.
τον έβαλε χθες. Καταρχήν δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό θέμα στα αποδυτήρια οτιδήποτε άλλο 1,5 χρόνο που είναι το παιδί στον Άρη. Επαγγελματίας. Επαγγελματίας 100%, συνεπής 100% και βοήθησε πάρα πολύ την περσινή χρονιά. Να θυμίσω όμως σε όλους αυτούς, γιατί από κάπου έχω και τα μηνύματα που μου στέλνουν τώρα, Νίκο, πρόσεξε τώρα. Και κράζει να παίρνεις το Διαμαντόπουλο. Που λένε, γιατί δεν βάζει το Διαμαντόπουλο, και το προηγούμενο τους μήνυμα είναι πριν το μάτς. Είναι μετά το μάτς Βέρι Άρης, που λένε ότι δεν είναι φόρο Διαμαντόπουλος, είναι κάτι άλλο. Και το λέω αυτό για να σας δείξω ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να λειτουργούμε με βάση το θυμικό μας. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, με το δοκάρι και μέσα να είναι παικταράδες, με το δοκάρι και έξω να είναι ανύπαρκτοι. Το αν είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός ή κακός δεν κρίνεται από το αν το σουτ χτυπήσει το δοκάρι και μπει προς τα μέσα ή αν κάνει μια κόντρα, χτυπήσει ένα πόδι αμυντικού και πάει γκολ. Δεν γίνεται να τους κρίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Μαρτίνες με αυτή τη λογική χθες δεν ήταν καλός. Πήγε δοκάρι και έξω. Ο Μαρτίνες, βλέπω ύμνους για τον Μαρτίνες. Δεν κατάλαβα. Τι έκανε δηλαδή ο Μαρτίνες απέναντι στον Αίτητο Σπάτων. Αν λοιπόν ο Μαρτίνες ήταν αυτός που θα έμπαινε με τον ΠΑΟΚ και θα άλλαζε το μάτς, χθες έπρεπε να βάλει 4 γκολ. 4 έπρεπε να βάλει. Είχε ανάσεις ο Μαρτίνες χθες. Για να καταλάβουν και κάποιοι γιατί δεν παίζει ο Μαρτίνες. Απέναντι σε μια ομάδα Β' Εθνικής έκανε ένα καλό. Καλό, όχι κάτι παραπάνω. Πρώτο ημίχρονο, κινήθηκε λίγο και μετά που ήταν ο Μαρτίνες. Πάντα ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν παίζει. Πάντα. Ας ηρεμήσουμε λοιπόν, να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει. Είναι δεδομένο ότι έχει κάνει λάθη ο Ερέρα, προς Θεού. Λάθη σημαντικά. Με τον Μπάσα το είπαμε την ώρα της μετάδοσης πριν αρχίσει το μάτς. Ή έγκλημα θα κάνει ή θα του βγει. Έγκλημα έκανε. Έχει κάνει έγκλημα με τον Μπάσα. Ποδοσφαιρικό, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι άμπαλος, ανίκανος, άχρηστος, μυρωδιάς και όλα τα υπόλοιπα που ακούω καθημερινά και διαβάζω καθημερινά. Γιατί αυτό σας δημιούργησε τις προσδοκίες για να περιμένετε κάτι παραπάνω. Με παίκτες που ήρθανε και λέγατε ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος και οι 7 στους 10, εγώ δεν θα πω οι 10 στους 10, είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Και ούτε θα σας πω να κάνετε υπομονή, ο Άρης είναι. Αλλά η ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν είναι ο στόχος να πάρει το πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι να βγει στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να διεκδικήσει το κύπελο. Και πιστεύω ότι μπορεί και θα τα καταφέρει στο τέλος. Αλλά δεν πρέπει να πάμε σε κατάσταση ιστερίας. Ούτε αβανταδόρικης για κάποιους ποδοσφαιριστές. Ή για τον προπονητή. Ή για τον προπονητή, ούτε το αντίθετο όμως. Γιατί τις πρώτες 4 αγωνιστικές είχαμε την αίσθηση ότι είμαστε η νέα Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων και έτσι μιλούσατε και συμπεριφερόσασταν οι ίδιοι που τώρα μιλάτε και αναφέρεστε λες και είμαστε η ομάδα που πάει να πέσει. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο θα γίνει. Αυτό ήθελα να πω εγώ, Νίκο μου. Και από εκεί και πίτα. Μπορείς να συμπληρώσεις τώρα για το Διαμαντόπουλο αυτό που ήθελες να πεις. Είναι προς τιμήν του το ότι μπήκε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και έβαλε αυτά τα 2 γκολ. Εντάξει. Και όλο αυτό το διάστημα δουλεύει, προπονείς, δεν έχει πει κουβέντα. Και δεν τον πήρα από κάτω το γεγονός ότι δεν ήταν στα πλάνα του Ερέρα ούτε για την αποστολή, ας πούμε, σε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά. Πάντα να αξιολογούμε ένα παίχτη με βάση και τον αντίπαλο. Έχει να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, αν ο Διαμαντόπουλος. Πόντους, γιατί ο το παιδί. Να σου πω κάτι. Το παιδί το πιέζουμε και παραπάνω. Ναι. Και αναγκάζομαι και λέω και κάποια πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε. Γιατί σου ξαναλέω. Είναι ιδανικό το παιδί για τη Β' Εθνική. Αλλά σου λέω το εξής, ρε φίλε. Αν δεν έπαιρνε σεντερφόρ. Γιατί άκουσα από πολλούς να λένε γιατί δεν βάζει τον Διαμαντόπουλο. Ποιος Γιουνές και ποιος Ναζλίδης. Αν λοιπόν στο Άρης ΠΑΟΚ ο Ερέρα έβαζε. Έβγαζε. Πέραμε εμείς στις θέσεις και έλεγε 11 Διαμαντόπουλος. Πες μου την πινελή και θα ακούγανε. Τι σημαίνει θα τους λέγανε, τι ξεφτύλες θα τους λέγανε, τι δεν τρέπεστε θα λέγανε. Ή το καλοκαίρι δεν έπαιρνες τον Γιουνές. Και έλεγες θα παίξω με τον πρώτο σκόρερ της Β' Εθνικής. Δεν θα δω ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω ότι είναι άλλη ταχύτητα στη Β' Εθνική, άλλη ταχύτητα στην Α' Εθνική.
και θα κάνω δεν το βλέπω. Δεν και βλέπω θα κάνω ότι, το συνήγορο του ότι ο MVP του Άρη πέρσι, ο Σόουζα, με τον MVP τον Πλατέλα είναι δύο παιδιά τα οποία είναι άλλες οι απαιτήσεις στη Super League, τελείως διαφορετικές και πολύ πιο απαιτητικές. Δεν το βλέπουμε δηλαδή αυτό. Δεν βλέπουμε ότι χρειάζεται στη Β' Εθνική να χτίσεις παιχνίδι από πίσω. Όχι. Γι' αυτό ο Σόουζα ήταν εξαιρετικός. Έμπαινε, κλωτσούσε, βαρούσε κτλ. Είναι ένα παιδί δυνατό, ένα παιδί που μπορεί σε συγκεκριμένα μάτσα σε βοηθήσει στην άμυνα μέχρι εκεί. Και αν έχετε παρατηρήσει κάτι, ο Άρης το παιχνίδι του φέτος δεν το πάει στη δύναμη. Αυτό είναι ένα θέμα που έχω εγώ με τον προπονητή και δεν το πάει στη δύναμη. Και θα για μένα θα έπρεπε. Και θα σου κάνω εγώ το συνήγορο διαβόλο για τον Διαμαντόπουλο τώρα και θα σου πω το, το εξής. Ναι. Θες να τα πεις μετά το διάλειμμα. Όχι, απλά θα σου πω κάτι που μπορεί να πει. Και είπε, μου είπε εμένα, ας πούμε, κάποιος χθες ότι ο Γιονέσης ένα ημίχρονο δεν έβαλε γκολ, δεν φάνηκε πολύ και ο Διαμαντόπουλος μπήκε στο δεύτερο και βάλε δύο. Τι? Ο Γιονέσης λέει δεν φάνηκε ένα ημίχρονο χθες και μπήκε ο Διαμαντόπουλος και βάλε δύο. Ε, φυσικά. Ναι. Γιατί ποιος είπε ότι ο Γιονέσης είναι καλός μέχρι τώρα. Είναι καλή κατάσταση. Ναι. Όταν με τη Λάρισα έβαλε την κολάρα ο Γιονέσης. Αλήθικο, και πριν είχε το δοκάρι. Ωραίο, ναι, ναι. Λέει, έλεγε κανένας να βγει ο Γιουνές να μπει ο Διαμαντόπουλος. Ο Γιουνές έχει και ένα. Έλεγε κανένας να βγει ο Γιουνές να μπει ο Διαμαντόπουλος. Με το Γιουνές υπάρχει μια παράμετρο και θα πάμε στον break Χρήστο που ισχύει και με τον Γκάμα. Αυτοί οι δύο δεν ακολούθησαν την προετοιμασία της Ολλανδίας. Ναι. Και ο Κολάσο που την ακολούθησε, δηλαδή τι έγινε. Ο Κολάσο είναι μια άλλη κατηγορία μόνο μια... πλέον. Αφού μετά και από το χθεσινό δεν. Τι θέλετε το χθεσινό. Ποιο ήταν καλύτερο παίκτη, ο Κολάσο ή ο Μαρτίνε. Πώς κρίνεις τον καλύτερο. Ποιος πρόσφερε περισσότερα στην ομάδα του. Ο Κολάσο ή ο Μαρτίνες. Στην ουσία δηλαδή. Στην ουσία του πράγματος. Ο Μαρτίνες, απείλησε. Είχε δηλαδή 2-3 καλές στιγμές. Ναι. Νομίζω ότι στο τελικό ζύγι δεν μπορώ να πω ότι κάποιος προσέφερε πάρα πολύ από τους δύο. Ο ένας ξεφωνίζεται. Ναι. Και ο άλλος αποθεώνεται. Γιατί ο, ένας ήταν η προσδοκία. Ναι. Είναι η προσδοκία και είναι πιο επιθετικογενής. Ο άλλος έπαιξε πιο πίσω. Και όμως πιο ουσιαστικός χθες ήταν ο Κολάσο. Γιατί με τους παίκτες μικρότερης ταχύτητας της Β' Εθνικής, ο Κολάσο φαίνεται παικτάρα. Δεν φάνηκε παικτάρα χθες, νομίζω, ο Κολάσο. Ο Κολάσο ήταν εξαιρετικός χθες στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ο μόνος που προωθούσε σωστά το παιχνίδι. Είναι ο μόνος που έβγαλε 5 φορές τον Μαρτίνες, τον Τζανακάκη και τον Μενέντεθ, μόνος τους να βγάλουν σέντρα. Απλά η σέντρα πήγε στα περιστέρια. Καθένα έχει τη γνώμη του. Καλά, ναι. Εγώ λέω τη δική μου. Ναι, και εγώ σου λέω τη δική μου ότι δεν μ' άρεσε. Λοιπόν. Και σ' άρεσε ο Μαρτίνες. Όχι, δεν σου είπα ότι με τρέλανε ιδιαίτερα. Εδώ μου λένε ότι έλεγε το πριν ότι σε τρέλανε. Δεν είπα ότι με τρέλανε. Ήταν ορεξάτος. Ορεξάτος ήταν. Ήταν ορεξάτος, ναι, δραστήριος. Ορεξάτος είμαι και εγώ. Ναι. Αφήνει δύο χάμπουργκερ να δει τι ωραία θα τα τσακίσω. Εντάξει, ρε, θα δει τι ωραία. Ορεξάτος. Ήταν ορεξάτος. Δηλαδή μπαίνει ποδοσφαιριστής επαγγελματίας που παίρνει 300 χιλιάρικα το χρόνο και θα είναι προ όλο ότι είναι ορεξάτος. Ήταν και πρώτο. Αν δεν είναι ορεξάτος, δεν φίλε να τσακίσουμε στο ξύλο. Πρώτο παιχνίδι ως ενδεκαδάτος. Ορεξάτος. Αλλά αυτό το οποίο είπα πριν. Ορεξάτος είχε διάθεση. Προσπάθησε, είναι ό,τι αλλά πρέπει αυτό που είπα να και κάνουμε αβάντα σε αυτούς που 300 χιλιάρικα. Και στη συνέχεια... Ρε ξύλο λοιπόν, ποδοσφαιρικό! Είναι ότι δύσκολα μπορεί να βρει μια θέση στην 11η της Κυριακής και πάλι. Α. Γιατί το θέμα είναι και ποιος θα βγει. Τα πράγματα για εσάς όμως δεν είναι δύσκολα που μας ακούτε, είναι εύκολα όσον αφορά τον μπάνιο σας. Γιατί θα πάτε στο φτύκα. Σιδηρόπουλος! Τι? Σιδηρόπουλος! Σιδηρόπουλος! Και δυο πουλέν του Ολυμπιακού, Κοστάρας και Αλεξέα Σιβοηθή. Τα κοντάρια είναι θρύλε θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Πάμε στο. Είπες, λέει. Καταγγελία έχω εδώ. Έλεγες ότι ήταν έτοιμος για 90 λεπτό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Ούτε για 45 λεπτό δεν είναι έτοιμος ακόμα. Εντάξει, Χρήστα. Ούτε για 45 λεπτό. Έγινε. Άντε, μη χαϊδεύετε τα αυτιά των παιχτών. Άιντε, άιντε! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. All about Aris on Air. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα. Θα πάμε μέχρι και τις 7. Μήνυμα. Όχι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Κληρώνουμε και 4 εισιτήρια, Χρήστα. Μάλιστα. 4 εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακό. Στην Κυριακή 7 η ώρα στο Κλεάνθης Μικελίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ανοίξαμε μια κουβεντούλα εμείς νωρίτερα για το χθεσινό παιχνίδι. Τι είδαμε από κάποιους παίχτες, τι δεν είδαμε από κάποιους άλλους. Μια διαφωνία εμού και του Χρήσανθο για τον Κολάσο γενικότερα. Ολυμπιακός κοντά στον γκολ. Όχι. Τι μια διαφωνία, εγώ σου είπα χθες. Κατά τα άλλα είναι απογοήτευση. Δείτε, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, την Παναχαϊκή δυσκολεύεται. Εγώ σου είπα χθες για τον Κολάσο. Μην μπερδεύεσαι. Κατά τα άλλα είναι απογοητευτικός. Αχ, εμένα το χθες μ' άρεσε.
γενικότερα. Δεν είναι. Το παιδί με άλλες προσδοκίες ήρθε. Μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικός. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών λένε ότι χρειάζονται πάντα ένα χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν από την αλλαγή της Υπήρου. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχουν έρθει και άλλοι Αργεντίνοι και Βραζιλιάνοι και έχουν προσαρμοστεί πιο γρήγορα από τον Κολάσο. Και είναι και αυτός ο άγραφος νόμος που υπάρχει πάντα, ότι δεν μπορεί να σου βγουν όλες οι μεταγραφές που θα κάνεις. Κάποιοι δεν βγαίνουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι, ή πρέπει να έχεις πολύ μάτι, ή πρέπει να έχεις και λίγο τη βοήθεια της τύχης για να σου βγουν όσες κινήσεις κάνεις. Και για τον Άρη μέχρι στιγμής, ας πούμε, Κολάσο δεν βγαίνει. Ο Μενέντεθ επίσης δεν βγαίνει. Γιατί εμένα οι δύο ασίστ του Μενέντεθ χθες δεν μου λένε κάτι. Εντάξει. Γιατί δεν σου λένε κάτι. Τα δύο γκολ του Διαμαντόπουλου γιατί σου λένε. Δεν είπα ότι μου λένε κατά δύο γκολ Διαμαντόπουλου. Πριν μπει στο στούντιο. Ο Ρεξάτος Μαρτίνες γιατί σου λέει. Με άγγιζε. Θα σου πω γιατί. Όχι. Δεν με άγγιζε. Τότε πώς εκφέρεις νόμερα χρυσά όταν δεν με άγγιζε, τι έλεγα στην αρχή. Εγώ είπα γιατί σου λέει. Εσύ δεν είπες ότι ήταν ο Ρεξάτος. Ήταν ο Ρεξάτος δραστήριος, αλλά σου λέει ότι δύσκολα μπορεί να βρει θέση στην 11 για το μας Κυριακής. Ο Ρεξάτος και δραστήριος. Δηλαδή αυτό τι είναι. Είναι κριτική ποδοσφαιριστή. Το Ρεξάτος. Απειλούσε, πήρε μια-δυο πρωτοβουλίες. Τουλάχιστον αυτό το έκανε. Εντάξει. Αλλά και πάλι είπα ότι δύσκολο μπορεί να βρει θέση στην 11η Κυριακή. Γιατί είναι δύσκολο για τον Ερέρ να βγάλει κάποιον από τους υπόλοιπους που έχει εκεί πέρα. Άρα ο Μενέντεθ πήγε καλά, θα πάρει θέση στην 11η Κυριακή. Για μένα δεν πρέπει. Γιατί? Γιατί ο Μενέντεθ έχει μια παρουσία στις προπονήσεις και γενικότερα στα παιχνίδια που δεν είναι στα επίπεδα που θα ήθελε ο προπονητής για να τον βάλει βασικό αυτή τη στιγμή. Άρα βασικό στην Κυριακή θα παίξει ο Διαμαντόπουλος στη θέση του Φορ. Όχι. Α, και τι? Αφού έβαλε δύο γκολ, ενώ ο Γιουνές. Γιατί άλλο Άιτο Σπάτων χρήσανθε και άλλο Ολυμπιακό. Έχει διαφορά. Εννοείται αυτό. Πάντα πρέπει να κρίνουμε και τον αντίπαλο. Δεν με ακούσει να μιλάω. Άλλο Άιτο Σπάτων. Δεν τα λέω για σένα, βρε. Για τον κόσμο το λέω. Για να αντιλαμβάνετε. Χωρίς να θέλω. Χωρίς να είναι αυτό υποτιμητικό για τον Διαμαντόπουλο. Το είπαμε πριν για το παιδί. Ήταν το πρώτο του ματς, μπήκε και βοήθησε. Όλοι οι παίχτες έχουν τη χρησιμότητά τους. Ακόμα και όταν δεν παίζουν. Και αυτή η εμφάνιση του Διαμαντόπουλου χθες. Μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Γιουνές. Γιατί ο Γιουνές βλέπει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τον ανταγωνισμό που θα έπρεπε να έχει στη θέση του. Εμένα δεν με νοιάζει αν θα λειτουργήσει θετικά για το Γιουνές ή για το Διαμαντόπουλο. Εμένα με νοιάζει να λειτουργήσει θετικά για τον Άρη. Και θετικά για τον Άρη θα λειτουργήσει αν πάρει ένα φορ. Χρειάζεται επιθετικό σίγουρα. Αυτή και αριστερό μπακ χρειάζεται. Θέλει έναν φορ κανονικότατο σεντερφοράρα να βάζει την μπάλα στα δίκτυα. Να κινείται μέσα στην περιοχή, να μπορεί να απειλήσει και έξω από την περιοχή, να δημιουργεί χώρους για τα εξαιρετικά σου εξτρέμ, που αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν γίνεται όλη αυτή η δουλειά, δεν έχουν τους χώρους εκείνους και εγκλωβίζονται και αυτοί. Αυτό πρέπει να κάνει. Για να γίνεται βέβαια αυτό, θα πρέπει και γενικότερα η λειτουργία της ομάδας να είναι σωστά δομημένη, να μην γίνονται συνεχώς πειράματα, να μην αλλάζουν συνεχώς θέση οι ποδοσφαιριστές, να μην δημιουργούνται συνεχώς διάφορα προβλήματα για τον Άρη, είτε στο χώρο της μεσαίας γραμμής είτε στο χώρο της άμυνας, και γενικότερα να είναι λίγο πιο ορθολογική η παρουσία της ομάδας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Είναι όντως ένα πλήγμα μεγάλο ο Βέλεθ και η απουσία του. Ήρθε στο χειρότερο δυνατό σημείο, εκεί που οι απαιτήσεις για τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη ήταν πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και η ομάδα αλλά και ο προπονητής με την επιλογή που αναγκάστηκε να κάνει με τον Μπάσα, γιατί επαναλαμβάνω. Γκολ Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε, στοιχήμα το έχεις παίξει. Όχι, απλά λέω. Με τον Τωροσίδη. Τωροσίδη. Να σου πω όμως κάτι πάνω σε αυτό το θέμα του Βέλεθ. 0-1 στο 38. Στο 38 με την κυφλιά του Τωροσίδη. Μήπως δεν είναι και τόσο σωστό να βασίζεται τόσο πολύ σε έναν μόνο παίχτη ένας προπονητής? Πώς να έχει πέντε παίχτες τέτοιους. Δηλαδή γίνεται από αυτήν την πραγματικότητα να λείπει ο Βέλεθ και να επηρεάζει τόσο πολύ τα πλάνα του Ερέρα. Ο Βέλεθ, ο οποίος το γράψαμε και χθες, κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης την μεθεπόμενη Δευτέρα. Και είναι πολύ πιθανό και από αύριο κιόλας να μπει στις προπονήσεις, αν όχι από αύριο, θα μπει από την Δευτέρα ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Βγαίνει καλά και από θεραπεία του και το χρειάζεται ο Άρης, αφού δεν τον έχει σε αυτά τα παιχνίδια. Το χρειάζεται τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά μάτς που έχει, με τον Απόλλωνα Σμύρνης εκτός έδρας και με τον Όφη μετά από την διακοπή που θα έχουμε για το Nations League. Κοίτα, ναι. Η ουσία είναι, γιατί έχουμε αναλύσει πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Ο Ερέρα, αυτό που λες εσύ σωστά, να σταματήσει να πειραματίζεται, να γίνει πιο ορθολογικός και να προσαρμοστεί
στις συνθήκες στον αντίπαλο και στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του. Και στην ετοιμότητα του ρόστερ, πρόσεξε, όχι αγωνιστικά, στην ετοιμότητα του ρόστερ όσον αφορά τη φιλοσοφία του. Πρέπει. Φυσικά πρέπει να το κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει, τότε αυτόματα η εμπιστοσύνη που υπάρχει από πλευράς διοίκησης και θα το πει, θα αρχίσει να εξασθενεί. Εντάξει. Αν συνεχίσει έτσι, προσπαθώντας να βελτιώσει την ομάδα και να την κάνει να αφομοιώσει τη φιλοσοφία του μόνο μέσα από τα παιχνίδια, θα έχει και άλλες απώλειες. Μπορεί κάποια στιγμή να του βγει. Αλλά το θέμα είναι τι απώλειες θα έχει μετρήσει μέχρι τότε. Αν όμως το διαχειριστεί διαφορετικά και βάλει στην εξίσωση περισσότερο το αποτέλεσμα και τη σκοπιμότητα, μπορεί να του βγει σε καλό. Δηλαδή, εγώ με τον Ολυμπιακό περιμένω και θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε μια άλλη διαχείριση σε σχέση από αυτή που είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Έτσι. Να φυλάξει λίγο περισσότερο τα νότα του. Να παίξει λίγο πιο μαζεμένα, όχι 90 λεπτά, αλλά σε αρκετά διαστήματα του παιχνιδιού. Όχι να παίζει δηλαδή 90 λεπτά εσύ ποδόσφαιρο πρωτοβουλία και να έχει την αμυντική σου γραμμή στο κέντρο. Γιατί ο Ολυμπιακός, όσο κι αν αποδεβλέπεται, είναι σε μια κακή κατάσταση σε αυτό το ξεκίνημα του. Στο ξεκίνημα αυτή τη σεζόν, είναι πάλι Ολυμπιακός και έχει παίχτες με ποιότητα. Που άμα σε βρουν μπόσκο, μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Αυτό είναι γενικότερα το δικό μου σχόλιο. Εντάξει, τώρα για εντεκάδες και τα λοιπά, νομίζω από αύριο θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά τους παίχτες που θα δούμε. Εντάξει, πάντως θα έχουμε πολλές επιστροφές σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι. Άλλη ομάδα θα δούμε πάλι την Κυριακή. Μάλιστα. Εδώ έχω ένα φίλο του Άρη σε ξεφώνιζε, αλλά μην τα ασχολείσαι με αυτόν. Ασχολήσου με τη φίλη μου την Ειρήνη, η οποία λέει ότι σε αγαπάει. Και ότι ο κόσμος, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο μπαμπάς μου, λέει η Ειρήνη, σε συμπαθεί πολύ. Τώρα, το ότι σε συμπαθεί ο μπαμπάς της, μια που είναι και 2 μέτρα κοπελάρα, είναι θετικό. Και για σένα και για τη σχέση σας γενικότερα. Δεν είναι καλό να με συμπαθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, νομίζω. Το ότι σε συμπαθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι κακό. Είναι πολύ αρνητικό είναι για πολύ σένα. Κακό. Ειδικά όταν αυτό εκφράζεται στην εκπομπή All About Harrison Air. Ναι, δεν ήταν ανάγκη να το διαβάσεις όμως. Όχι. Γιατί διάβασα και το μήνυμα αγάπης. Ποιος με ξεφωνίζει, τι λέει. Να απαντήσω. Ποιος με ξεφωνίζει, να απαντήσω. Τι να το απαντήσεις. Ποιος με ξεφωνίζει. Ένας από το παλαιστικό του Άρη. Ε? Τα αγαπάμε αυτά τα παιδιά. Όχι, απάντησε! Να δω τι θα μου πει, να δω τι λέει ο φίλος για να απαντήσω, ρε. Ότι είσαι λάθος. Εντάξει, καθένας έχει τη γνώμη. Α, μπράβο. Μα δεν μαλώσουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι το μόνο σίγουρο. Ας ήταν, ναι, καλά, ναι. Λοιπόν. Χορηγούς θα πεις, φίλε. Ή δεν θα πούμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως. Εάντε, βρες τους όμως. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω. Σε ξεφωνίζει και ο Ζόγκας τώρα, περίμενε. Τι θέλει. Περίμενε. Γιατί? Κάτσε περίμενε, διάβασα. Τι γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Διώξε το φίλο των πουλιών από δίπλα σου. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Το φίλο των πουλιών. Τσιουτσιού. Λοιπόν. Αυτή η κοπέλα είναι που δολοφονήθηκε ο άντρας της. Ποια? Αυτή η ξαφιά. Ο Ελλαναυστραλός ήταν, ναι. Είναι σύζυγός του. Σύζυγός του. Έλα. Μέχρι 9 Νοεμβρίου λέει, θα συμμετέχει, μετά θα αποχωρήσει. Μάλιστα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και τις δικές γραμμές. Ημίχρονος στην Πάτρα, 0-1 Ολυμπιακός. Με τον γκολ του Τωροσίδη στο 38. Και από ό,τι βλέπω δεν παίζουν στην έδρα της Παναχαϊκής για λόγους ασφαλείας. Τους πήγανε σε άλλο γήπεδο, στο Παμπελοποννησιακό, να παίξουν το συγκεκριμένο μάτς. Πέρυσι το ζητούσε ο Άρης αυτό, ήταν παράλογο. Τώρα, τέλος πάντων. Σιδηρόπουλος διαιτητής και με δεδομένες τις άριστες σχέσεις των δύο σωματείων του Βορρά και του Νότου, είναι μια κλήρωση, ένας ορισμός, λουκούμι. Στο Άρης Ολυμπιακός δηλαδή δεν υπάρχει επικινδυνότητα, δεν έχει σημασία το παιχνίδι, οπότε βάζουμε έναν Έλληνα διαιτητή, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα στο παιχνίδι Κυπέλλου είχε αδικήσει κατάφορα τον Άρη και βοηθεί ο Κοστάρας και ο Αλεξέας, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική καριέρα τα χρόνια της παράγκας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπράβο στα παλικάρια αυτά, τα οποία διατηρήθηκαν και με το νέο καθεστώς και φυσικά θα σηκώνουν το σημαίακι όποτε πρέπει. Νομίζω ότι θα πρέπει η ΠΑΕ Άρης να το σκεφτεί για το δίκτυ αυτή τη βδομάδα. Α,
Ανοίγουμε και τις γραμμές 2-31-0-2-87 και 3-8 για να σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι, να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε στο χορτάρι του Κλειάνδης Βικελίδης, να σχολιάσουμε τον ορισμό του Σιδηρόπουλου για το παιχνίδι της Κυριακής σε ένα Κλειάνδης Βικελίδης που θα έχει πάρα πολύ κόσμο από τη στιγμή που υπάρχει ένας εμπορικός αντίπαλος όπως ο Ολυμπιακός και είναι και ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια της ομάδας στην φετινή σεζόν. Να τα πούμε όλα αυτά, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε και 4 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. 4 εισιτήριάκια. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν ξέρω νωρίς να μιλάτε για φιλία Βορρά και Νότου μέχρι να παίξετε και εσείς με τον Ολυμπιακό. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι, λέω, λίγο νωρίς να μιλάτε για φιλία Βορρά και Νότου όταν δεν έχετε παίξει ακόμη με τον Ολυμπιακό. Ή δεν περιμένετε να παίξετε και εσείς την Κυριακή και να μιλήσουμε μετά από Δευτέρα. Τι εννοείς. Τι εννοείς, θα αλλάξουν οι σχέσεις του Σαββίδη με τον Μαρινάκη. Μπορεί κανένας Σιώπης να έχει γαστροεντερίτιδα, μπορεί να περάσει πάλι ο διαιτητής τους αμυντικούς του Άρη στο τρέξιμο και να μπαίνουν τα γκολ άνετα. Δεν ξέρω, πολλά γίνονται. Ο Σιώπης γαστρεντερίτιδα δεν θα έχει. Θα καταρριφθεί λοιπόν η μία μπουρδα η οποία αναπαράγεται εδώ και ένα χρονικό διάστημα. Επίσης θα παίξει και ο Κουέστα και ο Μαυράη, η άλλη μπουρδα. Επίσης ο Άρης θα παίξει κανονικά όπως παίζει πάντα. Γιατί δεν έχει πάει ούτε οι παίκτες του έχουν πάει ποτέ να ρωτήσουν τους οπαδούς αν θα κάτσουν να χάσουν ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε πήγαν ποτέ οι οπαδοί του Άρη να σηκώσουν πανό υπέρ του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού σε κανένα γήπεδο που έπαιζε πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση, αν ο Άρης χάσει, θα χάσει γιατί είναι χειρότερος. Το ότι οι παίκτες του Άρη λοιπόν τους πέρασε ο Τζίλος, όπως λες, τους 6 από τους 8 που το έβαλε και ο Σταύρος, το έβαλε και η φωτογραφία κτλ. Προφανώς τρέχαν λιγότερο από ό,τι έτρεχε ο Λισαντέμπο όταν άνοιγε η άμυνα του Πάου και να μπει και να σκοράρει, επειδή δεν είχαν καλή φυσική κατάσταση. Αλλά είναι δείγμα. Είναι δείγμα. Περίμενε λίγο. Το Ολυμπιακό είναι λόγω διαφοράς δυναμικότητας, ενώ ο Πάου που έχει τη δυναμική. Αν κερδίσει είναι στημένο το πρωτάθλημα. Ποιος είπε ότι ο ΠΑΟΚ αν έχει τη δυναμική είναι στημένο το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ λέτε έχει τη δυναμική φέτος να κερδίζει τον Ολυμπιακό. Φυσικά. Για ποιο λόγο τότε να είναι φίλοι για να πάρει το πρωτάθλημα? Ποιος είπε ότι πρέπει να είναι φίλοι για να πάρει το πρωτάθλημα? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Το ότι είναι καλές όμως οι σχέσεις σας με τον Ολυμπιακό είναι ένα γεγονός. Το τι άλλες παραμέτρους έχει αυτό το γεγονός, ο καθένας μπορεί να βάλει όποια θέλει. Εγώ δεν είπα ο ότι Άρης έχει κάποια δηλαδή άλλη. Δεν είναι τα μαχαίρια με τον Ολυμπιακό. Όχι. Αλλά δεν ανοίγει τα πόδια στον Ολυμπιακό. Όπως θέλετε να περάσετε. Δεν έχει δανεικό παίχτη όπως ψευδώς αναπαράγεται συνεχώς. Αλλά επειδή ο Άρης δεν έχει τα λεφτά που έχει ο Ιβάν να στέλνει και να κάνει αυτά τα οποία κάνει και τις επαφές που έχει με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να μαλώνει τους δημοσιογράφους όταν λένε αυτές τις μπουρδες ότι είναι δανεικός ο Σιώπης, ενώ έχει κατεθειμένο ελεύθερο συμβόλαιο. Όταν ο Ιβάν θα γυρνάει με φόρμα του Ολυμπιακού στο πρόχωμα, το ξανασυζητάμε το ενδεχόμενο αυτό. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει με φόρμα του Ολυμπιακού, αλλά πίστεψέ με, το αν γυρνάει και με φόρμα της Μπαρτσελόνα ο Καρυπίδης. Έχει καλές σχέσεις με την Μπαρτσελόνα ή είναι Μπαρτσελόνα από μικρός? Α, είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι το ίδιο ο πρόεδρος του Άρη να φοράει τη φόρμα του Ολυμπιακού και την Πότε τη φόρεσε? Τον φόρεσε όταν είχε τον Άρη ή πριν 10 χρόνια? Γιατί όταν είχε τον Άρη τον βλέπω να φοράει μόνο του Άρη. Όταν αναλάβεις μια ομάδα όπως ο Άρης, αλλάζει. Και πες μου και κάτι, ο Κατεργιαννάκης ή ο Κουλούρης? Ο Κουλούρης είναι παοξής? Ο Παντελής Καφές δηλαδή που ήταν στο Super 3 στη Βέρεια, δεν ήρθε και έπαιξε και τίμησε τη φανέλα σου? Τι πάει να πει αυτό? Δεν ήταν Άρης? Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν ήταν ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης που είχες πρόεδρος εσύ, τι ομάδα είναι? Δεν τον είδα να γυρνάει με φόρμα της ΑΕΚ. Σωστά. Είδαμε όμως το δάχτυλό του να το κάνει στη θύρα 4. Σωστό. Το είδαμε αυτό. Οπότε πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι επειδή φορούσε φόρμα του Ολυμπιακού ή ήταν Ολυμπιακός, όταν ήταν 20, 25 ή 30 χρονών, αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα τα συμφέροντά του είναι με τον Ολυμπιακό. Τα συμφέροντά του είναι με τον Άρη. Και στην τελική να σου πω κάτι. Ο Άρης, αν θες την άποψη, μια που μιλάς, ή ο ΠΑΟΚ, αν θέλεις, από αριανούς και από παοξίδες την πάθαμε. Ή μήπως διαφωνείς και σε αυτό? Άρα, αν κάποιος είναι αριανός, είναι καλός για πρόεδρος του Άρη, ενώ αν ήταν Ολυμπιακός μικρός, δεν μπορεί να είναι καλός. Ή όχι, αν ήταν Ολυμπιακός, περίμενε. Με ποιον έχει καλύτερες σχέσεις? Με το Μελισανίδη, όπως υπονόησες πριν, ότι δηλαδή μας πέρασε το σπριντ, ή με το Μαρινάκι? Γιατί και μάλλον, με τους δύο δεν γίνεται. Άκουσε με λίγο, γιατί παρερμηνεύτηκε μάλλον αυτό που είπα.
Εγώ ναι. δεν είπα ότι είναι κακό ο Καρυπίδης να είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού ή να ήταν φίλαθλος του Ολυμπιακού. Ναι. Άσε που αν είσαι μια φορά πάντα είσαι, δεν αλλάζεις ομάδα. Όχι όταν, αλλά... είσαι, όχι όταν είσαι επαγγελματίας του χώρου. Ωραία, έστω και έτσι. Εγώ δεν είμαι αυτό. Δεν έχει, βάλει, έχει βάλει 5-6 εκατομμύρια στον Άρη, δηλαδή ο Καρυπίδης, αλλά θα, επειδή ήταν Ολυμπιακός μικρός, θα είναι με τον Ολυμπιακό στην πορεία. Ρε Χρήσαθε, άλλο θέλω να σου πω. Ναι, τι θες να μου πεις. Εγώ δεν είπα ότι είναι επιλήψιμο αυτό το να είναι κάποιος φίλος. Πώς, το αφήνετε ως υπονοούμενο, ότι επειδή φορούσε φόρμες στον Ολυμπιακό. Εγώ είπα γιατί να είμαι πιο φιλοολυμπιακός εγώ από σένα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί αυτή. Υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου των δύο ομάδων. Γιατί. Καταρχήν, εγώ είπα για φιλία. Φιλία των δύο ομάδων. Είμαι πολύ προσεκτικός όταν τη λέω. Γιατί όλο το ρεπορτάζ φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον δεν υπάρχει πολεμική που υπήρχε πέρσι. Αντιθέτως. Υπάρχει πολεμική. Υπάρχει πολεμική ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Επίσης υπάρχει πολεμική ΑΕΚ Ολυμπιακού. Άρα, αν ο Άρης, όπως λέτε, την προηγούμενη εβδομάδα κάθισε να χάσει από την ΑΕΚ. Δεν γίνεται να έχει χάσει και από την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να τα έχει και με τους δύο καλά, γιατί αυτοί οι δύο σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν γίνεται λοιπόν ο Άρης να έχει καλά και με τους δύο. Αποφασίστε πού θέλετε να λέτε ότι είμαστε Γιουσουφάκη. Του ενός ή του άλλου. Να σου πω τι αποδεικνύει ότι λέτε και για τους δύο. Ότι δεν είμαστε κανενός. Εγώ δεν θέλω να είναι κανενός ο Άρης. Δεν είναι. Κανενός Γιουσουφάκη. Εγώ αυτό που θέλω να μου εξηγήσει είναι γιατί να είμαι εγώ πιο φιλοολυμπιακός από γιατί σένα. Αυτή την περίοδο οι σχέσεις του Ιβάν με τον Μαρινάκη είναι καλές. Αυτό. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Από το γεγονός ότι όλα τα μέσα τα οποία μέχρι πέρσι ξεφωνίζαν ο ένας τον άλλον δεν γράφουν τίποτα. Ότι το πιο ολυμπιακό μέσο που λέγατε όταν άνοιξε, εσείς τα λέγατε, ότι είναι του Μαρινάκη, εγώ δεν ξέρω. Μιλάμε για φιλία σε επίπεδο. Περίμενε, σε επίπεδο θα σου πω. Θα σου πω, θα σου πω. Όταν άνοιξε ένα συγκεκριμένο site, αυτό το οποίο λέγαν όλοι οι παοξίδες είναι ότι είναι του Μαρινάκη. Εγώ δεν ξέρω αν είναι του Μαρινάκη, δεν έχω κανένα στοιχείο για να το πω. Λέγαν αυτό, αλλά παίζει Ολυμπιακό, φόλα Ολυμπιακό. Όταν λοιπόν βγήκε το δημοσίευμα από το New York Times, μάντεψε ποιο site είναι το μόνο που δεν το βάλε. Ποιο? Αυτό. Του Ολυμπιακού, το και καλά του Ολυμπιακού. Το μόνο που δεν έβαλε. Ποιο είναι το μόνο που, το οποίο δεν ξεφωνεί, δεν έβαλε για το όπλο του Ιβάν όταν δικάζονταν? Το ίδιο. Δηλαδή εσύ τώρα πέφτεις από τα σύννεφα όταν κάποια καθόλου μέσα μαζικής ενημέρωσης περιληπτών υπέρ κάποιου. Όχι, καθόλου δεν πέφτω. Σου λέω όμως, βγαίνει, επίσης βγαίνει ένα δημοσίευμα και λέει συναντήθηκαν Ιβάν Μαρινάκης. Και ενώ μέχρι πρότινος έβγαινε μία διάψευση πίσω από την άλλη, για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ωραία, βγήκε και μία φήμη ότι το εργοστάσιο του Καρυπίδη το πήρε ο Μαρινάκης με τις παλέτες. Δηλαδή τι πρέπει να λέει αυτό? Δεν λέει κάτι αποκλειστικά αυτό, είναι επαγγελματικό. Άλλο είναι αυτό. Πού το βγήκε? Τι κάνω στις δουλειές τους, δεν μας ενδιαφέρει. Αν οι ομάδες μας είναι καλά και είναι υγιείς, όπως είχες, να είναι... Πρόσεχε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι είναι μεμπτό. Με καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Αλλά απλά εμένα ξέρεις τι με εκνευρίζει. Ότι στη Θεσσαλονίκη, πες μου, φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι ορκισμένοι εχθροί, ενώ δεν ισχύει φέτος αυτό, ρε φίλε. Αυτό λέω. Δεν ισχύει. Σε επίπεδο διοικητικό μιλάμε. Ναι. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι πονηρό, ότι στείνεται, κάνετε, ράνετε. Αλλά σε επίπεδο διοικητικό δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει με την ΑΕΚ φέτος. Όπως πρόπερση, είχες καλές σχέσεις σε επίπεδο διοικητικό με την ΑΕΚ που δεν έχεις φέτος. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Απλά με εκνευρίζει που στη Θεσσαλονίκη πολλοί δεν το παραδέχονται. Ότι ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό έχουν καλές σχέσεις. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι κακό. Να στο πω αλλιώς, δεν έχουν τις κακές σχέσεις που είχαν πέρσι. Να στο ωραιοποιήσω λίγο, να το φτιάξω λίγο πιο ωραίο. Κοίταξε, ότι έχει εξομαλυνθεί η σχέση τους, αυτό φαίνεται. Αλλά αυτό δεν φάνηκε στο χορτάρι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ότι εμείς με το μέσο του Καραϊσκάκη έπρεπε να φάμε 16 γκολ. Πώς δεν φάνηκε? Φάνηκε όχι στο χορτάρι, γιατί το παιχνίδι παίχτηκε στα ίσια, ρε φίλε. Όποιος κέρδισε, κέρδισε. Φάνηκε στο ότι πήγε ο Γιώργος στο γήπεδο και δεν υπήρχε τίποτα. Ενώ πρόπερση πήγαν οι δικοί σου και τον κάνανε απαγωγή των άλλων προχθές, μέσα από τα επίσημα του ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Για ποιο μιλάς, για το Χαριλάο? Όχι, ρε. Για το. Για το Καραϊσκάκη. Για το Καραϊσκάκη. Δεν είχε έναν οπαοξί που πήγανε μέσα και τον πήρανε και μετά τον ξαναφέραν και τον ψάχναμε και. Ναι, εντάξει, και στο Χαριλάο ήρθε ο Γιώργος και δεν έγινε κάτι. Φυσικά. Δηλαδή, τι να λέμε, ότι φυσικά. Υπάρχει φιλία μεταξύ των δύο. Φιλία δεν υπάρχει, αλλά αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε αυτό υπάρχει. Υπάρχει ένα σεβασμός σε άλλα δεδομένα και μην ξεχνάς υπάρχουν και άλλες ποινές πλέον. Τέλος πάντων, εγώ απλά θέλω να σου εξηγήσω ότι αν ήμουν Αριανός και έβγαινε η βρώμα και με ευτυχία ότι ο πρόεδρός μου μέχρι πρόπερση φορούσε φανέλα του Ολυμπιακού, δεν θα μιλούσα για φίλιες.
Αν μη τι άλλο, δεν θα το έλεγα ρε παιδάκι μου, στο ραδιόφωνο, φορά παρτίδα. Τι να κάνουμε, ο Καρυπίδης φόρεσε μια φόρμα, το έχει δηλώσει ο Καρυπίδης, όχι τη φόρμα. Η φόρμα είναι βρώμα όπως λες. Ο Καρυπίδης έχει δηλώσει ότι ήμουν Ολυμπιακός. Έχει αναλάβει τον Άρη. Χώνει τόσα λεφτά στον Άρη. Και τι θα είναι, πάει να πει θα είναι Ολυμπιακός. Όχι, και ο Πανουριάς, περίμενε λίγο. Και ο Πανουριάς είναι, της Παπαϊάννου, της Λαμίας είναι Ολυμπιακός. Τι έγινε δηλαδή. Και αυτός που παίξαμε χθες είπε ότι είναι Ολυμπιακός. Τι έγινε δηλαδή. Τι πάει να πει αυτό. Δεν πάει να πει κάτι. Απλά σου λέω ότι βγάζεις φορά παρτίδα, λες τη μεταξύ της φιλίας των δύο ενώσεων. Των δύο συλλόγων. Ναι, αυτό είπα. Όταν ο πρόεδρος έχει πει ότι είναι Ολυμπιακός. Πριν 10 χρόνια. Αυτό λέω. Πριν 10 χρόνια. Δηλαδή τώρα είναι Ολυμπιακός. Όχι, είναι Άρης. Αφού είναι Άρης, φίλε, αφού είναι. Μάλλον σου πω κάτι. Θα σου πω το εξής. Εσύ, άκου λίγο. Άκου λίγο. Είσαι στο Λίμπερο. Είσαι μέτοχος στο Λίμπερο. Έτσι. Ναι. Και φωνάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με Λίμπερο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το έχεις ιδρύσει το Λίμπερο, εσύ. Τον Λίμπερο, εσύ. Τον έχεις ιδρύσει εσύ. Και κάποια στιγμή μετά από 10 χρόνια σταματάς και πας κάνεις τον Απολίμπερο. Τι ραδιόφωνο θα είσαι, Λίμπερο ή Απολίμπερο. Ναι, δεν είναι σωστό το παράδειγμα. Γιατί δεν είναι σωστό. Μιλάμε για ιδεολογικό κομμάτι. Άρα θες να μου πεις ότι όλοι οι Αριανοί, ο Άρης έχει διατηρήσει τη δυναμική του στον κόσμο, τα 4 χρόνια δεν έχασε κόσμο ο Άρης. Δεν έγιναν από Άρης ΠΑΟ κάποιοι, από Άρης Ολυμπιακός ή από Άρης ΑΕΚ. Απλά ήταν Άρης πριν 5 χρόνια όταν παίζαμε στην Ατλέτικο και παραμείνανε Άρης. Εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι άλλαξε ομάδα. Δεν αλλάζουν ομάδα. Εγώ ξέρω και Αριανούς που έχουν γίνει ΠΑΟΞΙΣ και ΠΑΟΞΙΣ που έχουν γίνει Αριανοί στην πορεία. Και ξέρω και επώνυμους. Και επώνυμους. Να σου γνωρίσω εγώ. Να σε καλά για την κουβέντα. Να μιλήσω Αριανοί, άντε. Να σε καλά για την κουβέντα. Να σε καλά, να σε καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Κώστας. Γεια σας. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή να πει τι. Μπορεί Αριανός να σταθεί, ας το πούμε, σε εκπομπή του Κόλκα να αρχίσει μια τέτοια ρητορική. Δεν έχει καταλάβει ο φίλος ο ΠΑΟΞΙΣ ότι δεν ζούμε στην εποχή του Σπορ του Βορρά να θέτουν τα διλήμματα αυτοί. Τα διλήμματα θα τα θέτουμε όλοι μας. Και το δίλημα είναι εάν ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι ακόμη υπό τη σκέπη του Προέδρου του Ερασιτέχνη του Ολυμπιακού, του Γλου. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι ένα δίλημα. Να ρωτήσουμε. Για την πόλη. Να τους ρωτήσουμε. Και ας κάτσουν να το λύσουν μόνοι τους. Επίσης ένα άλλο δίλημα είναι αν είναι μέτοχοι στην κοινοπραξία του λιμανιού Σαββίδης και Μαρινάκης. Και αυτό είναι ένα δίλημα της πόλης. Ναι. Επίσης ένα άλλο δίλημα της πόλης είναι αν ο Γκαγκάτσης ήταν και μέτοχος του ΠΑΟΚ, μικρομέτοχος, και δικηγόρος του κυρίου Κόκαλη. Να λοιπόν τι ωραία διλήμματα τη θέτουμε. Ο Γκαγκάτσης σε κάθε περίπτωση όταν ήταν στον Ολυμπιακό, ο γιος ήταν στον ΠΑΟΚ. Μπαμπάς και γιος δηλαδή. Αλλά είχε το 12% του ΠΑΟΚ, έφυγε από μέτοχος του ΠΑΟΚ και ανέλαβε την εκδήλωση. Λοιπόν, οι αλαξοκοιές αυτές, όχι τώρα, αυτή την εποχή σε εμάς. Αυτή την εποχή σε εμάς όχι. Στα σπορ του Βορρά, τότε, στο σκοταδισμό, ναι, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Μπορούν να ανακαλύπτουν και φανταστικούς εχθρούς, ο ένας 50 πρωταθλήματα, ο άλλος ένα, και να ανακαλύπτουν φανταστικούς εχθρούς και ανταγωνιστές. Είναι δικαίωμά τους να το κάνουν. Απλά τη ρητορική και τα διλήμματα δεν θα τα θέτουν πλέον αυτοί. Πέφτει πολύ ξύλο στην Πάτρα. Δεν είναι στο χέρι του πλέον στην εποχή της ενημέρωσης. Πέφτει ξύλο στην Πάτρα. Έχει διακοπεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παναχαϊκή. Προφανώς πανηγυρίζουν οι του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ τώρα. Έχει επεισόδια, βλέπω, εκτεταμένα. Έχει σταματήσει και το παιχνίδι. Στο 55 της αναμέτρησης. Ναι, φίλε μου. Τέλεια, πολύ ωραία. Για το Σιδηρόπουλο πέσαμε από τα σύννεφα. Okay. Πέφτουμε. Καλά, ο Σιδηρόπουλος δεν είναι τόσο. Είναι τα κοντάρια. Τα κοντάρια Αλεξέας. Τον θυμάμαι σε κάτι μάτς. Ούτως ή άλλως τα κοντάρια και Κωσταράς, είναι... το Λοακαρνανίας είναι τα παλικάρια αυτά. Τα κοντάρια είναι η σύγχρονη παράγκα, έτσι. Όταν θέλεις έναν διαιτητή να τον καλύψεις, είναι τα κοντάρια. Πλέον τα κοντάρια αναλαμβάνουν. Πρέπει να προσέξει λίγο Άρης αυτό το κομμάτι, να μην έχουμε άλλα. Ναι. Τέλος πάντων, άλλα ήθελα να πω. Άλλα... Πες τα και τα άλλα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, υπάρχει διοκτήτης και αθλητικός διευθυντής στην ομάδα. Αν ο ιδιοκτήτης και ο αθλητικός διευθυντής πείθονται από το project, το οποίο project από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι project νοοτροπίας και λιγότερο αγωνιστικό. Έτσι. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε, εφόσον πείθονται αυτοί. Δεν είναι οι εποχές που δεν υπήρχε ιδιοκτήτης, υπήρχαν στελέχοι που κάνανε κουμάντο κτλ. Είναι ο ιδιοκτήτης, θα κρίνει, μπορεί να σου πει, δεν με νοιάζει και θα βγω Ευρώπη την πρώτη χρονιά. Αρκεί να χτιστεί κάτι καλό. Ναι. Όχι, αυτό το οποίο λέει, ξέρεις, όμως, το αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης είναι ότι είναι ο στόχος η Ευρώπη την πρώτη χρονιά. Το λέει, το έχει βγει και το έχει πει. Βέβαια, το έχει πει και ο ίδιος. Πότε.
Εσύ συνέντευξη είχε κάνει και, στη, και στην Άρη. Ποια συνέντευξη είχε κάνει? Δεν στην Άρη είσαι. Τρασέλη δεν είχε κάνει τέτοιο. Είχε πει ότι μήνυμου στόχος είναι η Ευρώπη. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Θα το ξαναρωτήσω. Ναι, είναι υποθετικό, είναι υποθετικό αυτό που λέμε, έτσι. Ο μήνυμου στόχος είναι η Ευρώπη για τον Άρη και αυτό φαίνεται, αν θέλεις, και στο συμβόλαιο του Ερέρα που υπάρχει οψιόν για ανανέωση εφόσον βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Τα συμβόλαια είναι για να λύνονται, είναι για να ανανεώνονται και μπορεί και να μην υπήρχε και να ανανεωθεί. Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα προσωπικά, αν υπάρχει στο συμβόλαιό του. Άμα κάνει καλή δουλειά ο άνθρωπος θα φανεί και θα μείνει. Είτε βγει σε Ευρώπη είτε δεν βγει σε Ευρώπη. Μπορεί να μην βγει σε Ευρώπη για μία λεπτομέρεια. Ναι. Επίσης, επειδή συνήθως μιλάει το θυμικό των οπαδών μετά από τέτοιες καταστάσεις, εγώ θα πω ότι δεν έγινε όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η φασαρία από τον κόσμο. Ο κόσμος τελείωσε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ο Ερέρα έφυγε καταχειροκροτούμενος. Έτσι. Ναι. Και παρότι τα είχαμε με το πέναλτι, με το Γιουνές, χάσαμε στις λεπτομέρειες, όλοι είχαμε παραδεχτεί ότι η ομάδα έπαιξε καλά. Τηρουμένων των αναλογιών, ναι, με την ομάδα που έπαιξε, ίσως με τον υποψήφιο πρωταθλητή, έπαιξε καλά. Με εξαίρεση μια αλλαγή. Τον έπιασε μια τρέλα και κατέβασε την ενδεκάδα που κατέβασε με την ΑΕΚ. Ναι. Και δεν ήταν η ενδεκάδα, ήταν το σκορ που πήραξε πολύ. Εκεί, έτσι, δεκάδα, μιλάμε για 7 φάσεις της ΑΕΚ. 4 γκολ, ίδια, καρμπών, στο κέντρο της άμυνας τελικές, εκεί που ήταν ο Μπάσα. 6 τελικές, 4-0. Ναι, εκεί ακριβώς που ήταν ο Μπάσα και οι 6 φάσεις. Ναι. Είπαμε. Λοιπόν, μα και ο ίδιος το είπε, αποτυχημένη επιλογή. Είναι ένα σοκάτι όμως, μια αποτυχημένη επιλογή όμως δεν μπορεί να χαρακτηρίσει όλη τη δουλειά. Κοίταξε, δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει, αλλά ήταν μια κατανόητη επιλογή. Ναι, συμφωνώ. Ήταν μια κατανόητη, δηλαδή θα μπορούσε πάνω σε αυτή την επιλογή να κάτσει και να συζητήσει γενικά για το ποδόσφαιρο. Mm. Βρέθηκε η λύση στα center back, ας το πούμε. Βάζω ένα καλό οχτάρι. Ήταν λίγο βαρύ. Αυτό. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Επόμενος φίλος, επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Μου στέλνει ένας ο Κόκαλης θα αναλάβει τη νέα τούμπα. Καλό. Έλα, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Να μας πούνε τι είναι, παιδιά, τώρα. Δηλαδή αυτά που ακούμε τώρα είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα. Να μας πούν και αυτοί. Αυτοί που τους παίρνανε, τους αγοράζανε διαρκείας το κράτος, που ανοίξανε τράπεζα την Κυριακή για να, για να μην χρεωθούν και να σωθούν να παίξουν στην Ευρώπη. Να μας πούνε τι. Για το γήπεδο που κάνανε στην Πηλαία, που τους έχει επιδοτήσει όλο το κράτος. Να μας πούνε τι είναι, παιδιά. Όχι, είχαν 6 στρέμματα από τα 36. Σε αυτά είναι απίστευτα πράγματα που ακούμε τώρα. Αυτά είναι απίστευτα. Και το θέμα. Την υπογραφή που βάλανε και για τη γριά για να πέσει. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα που ακούμε τώρα. Ναι, αλλά θα πάθηκα στρατερίτη δω σιώπη στην Κυριακή. Ο Άρης δεν έχει ανέβει ποτέ σε κανένα άρμα και ούτε πρόκειται να ανέβει, γιατί ο κόσμος του ο ίδιος είναι αυτός που δεν τον αφήνει. Αυτό να καταλάβουν αυτά τα δελάμπου όλα. Αυτός είναι ο κόσμος του Άρη. Γιατί αν αυτοί περνούσαν έστω και το 1/10 αυτό που έχει περάσει ο κόσμος, αφιβάλλαμος θα ήταν 50 άτομα και 100 εκεί. Μέσα στην έδρα τους. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να το περάσουν για να δουν και την πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα το περάσουν, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ομάδα. Αυτό που υπάρχει πάντως στην πόλη και το ξέρουν οι Ρουφιάνοι και τα λοιπά είναι δεδομένο. Άλλοι σηκώσανε πάνω στον πόλο. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά εδώ πέρα. Έτσι, η ιστορία έχει γράψει, τα ξέρουμε πολύ καλά και εμείς λίγο οι πιο παλιοί, οι πιο νεότεροι θα τα μάθουν. Λοιπόν, όταν λέω πολύ παλί, τώρα καταλαβαίνεις. 40, έτσι, γιατί 40. Αρχίζουμε και πατάμε το 40. Σωστό. Ζήσαμε κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, ας τα αφήσουν αυτά εδώ πέρα. Ο Άρης είναι μόνος του. Δεν έχει πάρει ούτε ένα σφύριγμα αυτή τη σεζόν που παίζουμε τώρα. Μόνος. Ο Άρης δεν έχει πάρει ούτε ένα σφύριγμα. Ούτε ένα. Ούτε ένα ανάποδο πλάγιο δεν έχουμε πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε αδικηθεί όσο δεν πάει. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς, και τι γίνεται, Χρήστανθε, ο κόσμος δυστυχώς, επειδή οι φιλοδοξίες είναι πολύ μεγάλες, ναι. Γιατί είσαι Άρης και ο Άρης πάντα πρέπει να έχει στόχους. Δεν είσαι ούτε Λεβαδιακός, έτσι, όχι ότι έχω κάτι με την ομάδα, αλλά όλες αυτές οι ομάδες της πλάκας. Και ανέβηκαν και οι προσδοκίες σου από το καλό ξεκίνημα. Ανέβηκαν οι προσδοκίες, ναι, παραπάνω. Να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, είναι σαν να μπαίνεις τώρα, ας πούμε, εκεί που ανοίγεις, ξαφνικά βλέπεις και κάτι καλό. Πολύ γρήγορα. Είναι λογικό να ενθουσιάζεσαι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εμείς θα κάνουμε υπομονή με την γκρίνια, θα γκρινιάζουμε. Κάθε μέρα θα γκρινιάζουμε. Και στη δουλειά μας, στα διόχρονα μας και παντού. Γιατί τον Άρη τον έχουμε ψηλά εμείς. Γιατί δεν τον αφήσαμε ποτέ. Όχι, απαιτήσεις πρέπει ούτε να έχει πάντα. Ούτε στα εύκολα και ούτε στα δύσκολα. Πάντα πρέπει να έχεις απαιτήσεις.
Γιατί εμείς χρυσαφοί είμαστε άριστα εύκολα και αργιανά στα δύσκολα. Αυτός είναι ο κόσμος. Και αν λίγο έφυγε από το γήπεδο είναι γιατί πλέον είχε φτάσει στο... δεν γινόταν, έτσι. Δηλαδή εντάξει, κάποια στιγμή είχε παρατηθεί όντως η ομάδα. Όμως τώρα υπάρχει μια συσπήρωση πολύ μεγάλη, έτσι, την οποία δεν θα αφήσει ο κόσμος, ο κόσμος δεν θα αφήσει την ομάδα. Έχουμε 10.000 και διαρκείας, 10.000 διαρκείας έχουμε, όπου παίζει ο Άρης ακούγεται, είτε σε ραδιόφωνα είτε σε τηλεοπτικά που παίζει, έχει ακροματικότητα και έχει τηλεθέαση μεγάλη. Αλήθεια. Και δεν ανήκει πουθενά ο Άρης. Πήγαμε, χάσαμε, του τα χώσαμε, του τα είπαμε, μην μας κάνουν και πάμε αλλού τώρα. Λοιπόν, του τα είπαμε, τα έχει καταλάβει, πήγε και ο πρόεδρος που το στηρίζουμε στο ξενοδοχείο, του τα είπε δύο κουβέντες. Καταλάβετε σε ποια ομάδα παίζετε και τι γίνεται και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι αν κάτι δεν πάει καλά, εννοείται ότι θα κοιτάξουμε να το αλλάξουμε. Αλλά θα το κοιτάξουμε να το αλλάξουν αυτοί που είναι μέσα στη διοίκηση. Γιατί εμείς δεν χωνόμαστε μέσα στη διοίκηση. Έτσι. Εμείς δεν χωνόμαστε. Εμείς η μόνη φωνή που έχουμε είναι στο γήπεδο. Και τίποτε άλλο. Να είσαι καλά. Αυτά χρυσάδε, μην μας κουράζουν τώρα, μην μας ζαλίζουν τώρα. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Και άμα θες μπορεί να μιλάσουν και να λέμε. Επειδή τώρα κάθομαι και περιμένω και 10-15 λεπτά, δεν θέλω και ο επόμενος να περιμένει πολύ. Μη μας τα λένε, τα ξέρουμε τώρα, μη μας τα ζαλίζουν τώρα. Εντάξει, άντε. Έγινε. Έλα. Να σε καλά, άντε, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ακόμα τρεις γρήγοροι. Τι, ώρα πρώτα. Ωραία. Μόνο την ώρα θα βάλουμε. Περιμένετε, παιδιά, μόνο την ώρα. Έχουμε 4 εισιτηριάκια για το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Η κλήρωση θα γίνει σε 20 λεπτάκια από τώρα. Πάμε γρήγορα, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Πάει να ξαναρχίσει το παιχνίδι από ό,τι βλέπω στην Πάτρα, γιατί μπήκαν μέσα πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν φύλαθλοι όμως, από τα δακρυγόνα έχουν εξαφανιστεί όλοι. Διαιτητές δεν βλέπω επίσης. Διακοπή προσωρινή. Εδώ, λόγω δακρυγόνων, ναι, πέσαν δακρυγόνα. Απ' έξω από το γήπεδο πέσαν τα δακρυγόνα, βέβαια. Πάμε, Άλεξ, πάμε. Ναι. Καταρχάς, θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε από το ρεπορτάζ, ναι, αν υπάρχει κάποιο θέμα με το Γιουνές ή κάτι τέτοιο. Τι εννοείς θέμα? Σαν τι θέμα? Αγωνιστικό, όχι, προσωπικό, οτιδήποτε, όχι κάτι φοβερό. Εντάξει, δεν έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, έχει το χαμένο πέναλτι. Γι' αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε περιθώρια να χάνουμε παίκτες. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι με το, ναι, παιδί. Νομίζω ότι λίγο ήθελα να το κρατήσει και φρέσκο για τον Πάσπα. Ναι, δηλαδή του δώσε ένα ημίχρονο, ναι, αυτό πήγε να κάνει. Επειδή δεν τον έβαλε και με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεκτό. Τώρα από την κουβέντα όλη με τον Μπαουξ, εγώ κρατάω όμως ότι το μάτς Κυριακής άρα είναι ένα μάτς αποδείξεων για τον Άρη. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τους ευνοεί η συγκυρία, ότι δηλαδή αν κερδίσεις ευνοείς αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Άρης αυτό. Όχι, δεν το πάω εκεί. Πρέπει ο Άρης να πάρει βαθμούς. Βέβαια. Κομβικό είναι το μάτς για τον Άρη. Και να αποδείξει και ότι δεν είναι με κανέναν και ότι ο Σιώπης και ο Μαρτίνεθ είναι δική του και όλα αυτά. Δηλαδή, αλλιώς... Είναι όμως, Άλεξ, να σου πω κάτι. Θέλω να πω άλλη λέξη. Λούστικο είναι να μας έχουν βάλει σε τέτοιες σκέψεις. Ακούω εδώ, από τη μέρα που ήρθε ο Σιώπης, ακούω ότι δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Μόλις μπήκε θα παίξει, αυτοί που τα λένε αυτά θα πάθει γαστρεντερίτιδα. Και δεν είναι μόνο παοξίδες, είναι και παραγωγή δεξιά και αριστερά. Όχι, μωρέ, εντάξει, θα τη γυρίσουνε. Ναι, αλλά κάνουν. Τη φθορά όμως εγώ την έχω. Ο Αριανός μπαίνει σε σκέψεις. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης, τι να κάνουμε, αντικειμενικό είναι πια. Και για να το πάμε και αλλιώς με το Σιώπη, ο Σιώπης νομίζω ότι είναι από τους παίκτες που θέλει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Όχι θέλει. Μα ειδικά ο Σιώπης. θα δαγκώνει. Μα ειδικά ο Σιώπης πρέπει να αποδείξει πράγματα. πριν ο Νίκος είπε ότι ο Μαρτίνες μάλλον όχι για δεκάδα, άρα θα πάμε με... Δεν είπα ότι μάλλον όχι. Εγώ σου λέω ότι με δεδομένους τις επιλογές που έχει ο Ερέρα είναι δύσκολο να... Γιατί λες ποιος θα βγει, ας πούμε. Εγώ, ο μόνος τρόπος για να παίξει ο Μαρτίνες αυτή τη στιγμή είναι να αφήσει έξω το Γιουνές, να βάλει τον Τιγκινί μπροστά και τον Μαρτίνες από πίσω. Εμένα δεν θα με χαλούσε αυτό. Για την άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί τον Γκάμα και τον Ματέο δεν τους βγάζεις. Καλά, εννοείται. Βέβαια, γι' αυτό δεν παίξαν κιόλας. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα στα στημένα. Και όταν εκτελούμε δεν απειλούμε και όταν δεχόμαστε στημένα έχουμε θέμα. Και επειδή θα παίξει ο Σισε βασικός μεθαύριο, ναι, είναι ένα θέμα να βγαίνουν λίγο τα μαρκαρίσματα. Θέλω να πω. Το ύψος του Γιουνές το χρειάζεται. Παίζει ρόλο και αυτό, βέβαια. Όπως στο κέντρο, ας πούμε, που σκεφτόμαστε αν θα είναι Σιώπης Ματίγια ή Σιώπης Μπάσα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να μην παίξει ο Μπάσα στο κέντρο. Ναι. Που θα έχουν Καμαρά, Μπουχαλάκι. Δηλαδή, αρχίζουν να μην βγαίνουν τα man to man, ας πούμε. Θέλω να σου πω ένα. Αλλά δεν γίνεται βασικά, γιατί ο Σόουζα είναι πίσω. Όχι, συνέχισε. Αυτά. Όχι, εμένα,
Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Σόουζα θα είναι με το Μαυράι, δεν μπορώ να το δω διαφορετικά. Αν και, όπως είχα στείλει ένα μήνυμα, είχα στείλει ότι ο Άρης με την ΑΕΚ πρέπει να παίξει 3-4-3 και λέω Χρυσάνθος θα φάει πολλά. Ωραία. 5-4-1 για να το καταλάβουμε. Έφαγε περισσότερο. Δηλαδή, όχι, όχι με αυτό που έπαιξε. Ναι, αλλά αν παίξει πίσω και ο Δελεζίσης και ο Σόουζα και ο Μαυράι, για μένα αυτό δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στα αριστερό και στα δεξιμπακ ναι. Να κάνουν τις κούρσες τους χωρίς να νιώθουν τόσο ευάλωτοι πίσω. Να σου πω κάτι και να το κλείσουμε γιατί περιμένουν κι άλλοι. Δεν είναι τόσο το σύστημα, είναι η συμπεριφορά την ώρα του παιχνιδιού. Μπορείς να παίξεις 4-2-3-1 και να έχεις τις γραμμές πολύ ψηλά. Μπορείς όμως να παίξεις και να πας λίγο πιο μαζεμένα σε κάποια διαστήματα του μάτς. Αυτή η συμπεριφορά είναι το μεγάλο θέμα. Αυτή είναι το θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και, αλλά ο Άρης, το λέω και κλείνω, θέλει βαθμούς. Δεν μπορεί να είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά από λίγες αγωνιστικές. Το πρέπει να το καταλάβει ο Ερέρα πρώτος. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τον Μάκης, είμαι καταρχάς. Yes, λοιπόν, ξεκινάω με τον Καρυπίδη. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αξίς Ολυμπιακός ή οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει ότι έχει αυτή τη στιγμή τον Άρη, είναι επαγγελματίας. Και αυτή τη στιγμή θέλει τα συμφέροντά του να είναι ο Άρης. Όποιος και να έρθει στον Άρη, τον ενδιαφέρουν τα συμφέροντά του, όπως το είπες πολύ καλά. Μη έχει βάλει τόσα λεφτά, ρε παιδιά. Όταν θα πάρεις μια εταιρεία, είσαι στην εταιρεία που είσαι. Τελειώσαμε. Μα άμα πληρώνει, να σου πω κάτι. Αν πληρώνεις κιόλας. Αν δεν πες ότι είσαι σε μια εταιρεία και δεν πληρώνεις, πληρώνεσαι. Ναι, την έχει φέρει μέχρι στιγμής ωραία, τελείωσε, δεν το συζητάω. Αν έρθει αύριο μεθαύριο ένας αεξής και με πάρει και με μεγαλύτερη τσέπη, δεν θα με χαλάσει και καθόλου. Τελειώνει αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν πες πολύ καλά, είδαμε και Αργιανούς, είδαμε και Παοξίδες που αναλάβαν τις ομάδες τους. Τέλος. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, όσο για το αγωνιστικό κομμάτι της ΑΚ, και εγώ το είπα όταν είδα την ομάδα, ήμασταν με φίλους εδώ, έτσι πως την κατέψα, θα έβγαμε τρίμπαλο. Φάγαμε τετράμπαλο. Πάει και αυτό. Λοιπόν, επειδή όμως εγώ θα πω κάτι, φίλε μου Χρυσάνθη, επειδή σε αγαπάω και σε ακούω και σε έναν Νικό, δεν συμφωνώ στο 80% του προλόγου σου σε τίποτα από αυτό που είπες. Συμφωνώ στο ότι ο Διαμαντόπουλος σε αυτά που είπες δεν είναι γρήγορος, αλλά στο στυλ αυτό έναν ποδοσφαιριστή που είναι στην οικογένεια του Άρη, δεν το λέω προσωπικά εγώ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παίξει και αν τον βάλει με αλφα εθνικής ομάδες, μπορεί να κάνει και τα αυτά που δεν περιμένουν. Μακάρι. Προσωπικά. Έτσι, αν μπράβο. Ένα δεύτερο. Ο λαός του Άρη δεν είναι πανηγυρτζής. Το έχει αποδείξει χρόνια. Ο λαός του Άρη δεν είναι. Όχι. Κάποιοι είπα. Το είπες. Το είπες. Κάποιοι. Είπες καλά το είπες. Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Δεν είναι κάποιοι. Δεν είναι κάποιοι. Κάποιοι. Δεν είναι, ρε Χρυσάνθε, γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να σε πανηγυρίσει. Πανηγυρίσει πάμε γιατί μου αρέσει το πανηγύρι. Αν δεν ήταν κάποιοι, δεν θα είχε. Άκουσε με λίγο. Αν δεν ήταν κάποιοι, θα είχε 20.000 σε όλα τα μάτς πάντα. Δεν είναι. Κοίταξε, έτσι. Χρυσάνθε, ξέρεις τι είναι. Ο Άρης ξέρεις πολύ καλά. Είσαι χρόνια στο μικρόφωνο και έχει δυνατότητα να το πει. 23 χρόνια. Είσαι ρεπόρτερ και δημοσιογράφος είσαι και τα πάντα. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει περάσει πάρα πολλά. Και πώς τον έχει ακόμα κόσμο είναι. Αυτό το κράμα δεν πάει με τίποτα. Το είπες γιατί έχει κόσμο, γιατί είναι ιδέα όπως το είπες. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, δεν μπορώ Νικόλα μου, για σένα το λέω, ναι. Επειδή βλέπεις την προπόνηση του Άρη και είδαμε ότι ο Μαρτίνες... Πότε τη βλέπω. Βλέπω. Δεν το βάζουμε με τώρα. Ποιος τη βλέπει την προπόνηση. Λέω ρε παιδί μου, δεν βλέπει, δεν είναι κοντά στην προπόνηση του Άρη, είναι στο ρεπορτάζ του Άρη. Κανένας δεν τη βλέπει την προπόνηση. Ωραία, οκ, συγγνώμη, κάνω λάθος. Ωραία, πάμε, να πω κάτι άλλο. Είπε ο Νικόλας είναι... Πες το για να πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι, για να φύγω. Ότι ο Άρης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω ποιον θα βγάλει. Φίλε μου, επειδή όσοι έχουν παίξει μπάλα το ξέρουμε. Αυτός που είναι καλός θα παίξει. Τελείωσε. Και ο Μαρτίνες το απέδειξε. Όπως και δεν άκουσα από εσάς και τον Ιντζόγλου που πήγε πολύ καλά εχθές. Ασχέτως αν πώς δεν άκουσα, αφού είπαμε. Είπε ο Χρήστος. Αν το είπες, εντάξει, μπορεί να μου διάφυγε γιατί εκεί και είπα και το έγραψα. Οκ, λοιπόν. Εγώ θέλω να παίξει αυτός που πρέπει να παίξει. Όταν είναι ντεφορμέ, Γιουνές δεν με ενδιαφέρει. Απλά Μάκη μου, πάντα να ξέρεις καλύτερος είναι αυτός που δεν παίζει. Ναι, ρε φίλε μου, συμφωνώ. Να σου πω όμως κάτι. Αυτή τη στιγμή λέει άμα παίξει πίσω από τον Τιγκινί και θα πρέπει να βγει ο Γιουνές και να παίξει ο Μαρτίνα θα πέδειξε στα τρία παιχνίδια που έπαιξε αλλαγή. Δεν το βάζω με τον Πανιόνι γιατί τον έβαλε στο 83-80. Απέδειξε ότι μπορεί να παίξει. Και χθες το απέδειξε ότι μπορεί να παίξει. Για ένα και ημίχρονο. Τον έβαλε και σε μια θέση που δεν είναι η θέση του. Για ένα ημίχρονο. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να πέσουν οι έτοιμοι. Αυτό με ενδιαφέρει στον Άρη. Θέλω να βάλω εδώ τον Ολυμπιακό. Και να τους πατήσω, να παίξουν οι καλοί θέλω. Δεν να θέλω... είσαι καλά. Και ποιος Μαυράει τώρα, συγγνώμη ρε παιδιά, το είπαμε και στις προάλλες. Ναι. Ο Μαυράει όσες φορές μπήκε χάλασε την άμυνά μας. Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Ξεχάσαμε το Δελιζήσι. Και κάτι άλλο, συγγνώμη και κλείνω. Ο Δελιζήσις, όταν ήταν στη Β' Εθνική, λέγανε όλοι, έλα μωρή, για Β' Εθνική είναι. Το παλικάρι απέδειξε ότι είναι και για Α' Εθνική. Φυσικά.
Αλήθεια είναι. Έτσι, μπράβο. Και εγώ θέλω να δω παίκτες που πασχίζουν και αυτός πασχίζει για τον Άρη. Και τα δίνει όλα. Αυτή την άμυνα θέλω. Δεν θέλω μαύρα ένα μου είναι στον κόσμο του. Άμα δεν μπορεί, όταν αποφασίσει να παίξει σαν μπάλα αυτή που ξέρει και να δώσει το 100% για τον Άρη, να παίξει. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Αλλά θέλω να παίζουν οι παίκτες που δίνουν το, ναι, το είναι τους. Ναι. Φίλε μου, σε χαιρετώ. Να σε γερή φιλιά. Πάμε στον επόμενο γρήγορα. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Πάει. Παρακαλώ. Άλλος. Καλησπέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γεια σας. Πάει. Φλιαρίστος, η ώρα έκλεισαν. Εγώ. Παρακαλώ, επόμενος. Γεια σας. 23-10-287-888. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Άντε, ναι. Ήμουν σίγουρος ότι με σένα θα βγει το σύνθημα. Ναι. Έλα. Πούντος. Τι έγινε ο άνθρωπος. Τον έριξες. Τον έφαγες. Έπεσε. Τι έπαθε, ρε φίλε. Να ξαναπάρει. Γιατί έχω... Ξανακαλέστε λίγο, γιατί. Έχω και κάτι παράπονο. Μπλόκαρε το κέντρο. Ναι, έχω κάτι παράπονο με το φέρω αυτού που βγήκε τελευταίος. Γιατί. Ε? Πρόσεχε, γιατί δεν θα σε κουμπανίσει. Έχουν μπερδέψει λίγο και το νέο σύστημα με τα λεωφορεία. Δεν πάμε καλά με τα λεωφορεία. Κάνε παράπονα. Δεν πάμε καλά με τα λεωφορεία. Θα σε πατήσει κανένα 10 καμιά μέρα. Σε πω εγώ. Παρακαλώ. Τέλειο μου. Ναι, καλησπέρα. Α. Καλησπέρα και εσάς, κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, ακούγοντας αυτές τις μέρες τα σχόλια όσον αφορά το αν είναι θεμητό ή όχι να υπάρχουν δανεικοί, να παίζουν ή να μην παίζουν. Ναι. Όταν οι ομάδες παίζουν με τις ομάδες με τις οποίες ανήκουν. Τέλος πάντων, βλέπω μια αγωνιώδη προσπάθεια από το λαό του ΠΑΟΚ, αγωνιώδη προσπάθεια, να δείξουν μα και άμα μπει μέσα και βάλει αυτόν γκολ, μα και άμα μπει μέσα και δεν ήθελε να μπει, ναι, και από ποιον πληρώνεται κτλ. Δηλαδή, είναι απίστευτο ότι τόσο κράξιμο τόσα χρόνια όταν ήταν ιδανική από άλλες ομάδες. Από τον Ολυμπιακό, μην λες άλλες ομάδες. Από τον Ολυμπιακό, δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός νομίζω. Που είχαν η ΑΕΚ, είχε και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ είχε από τον Παναθηναϊκό. Που είχαν εξεσηκωθεί. Έτσι, ο Τόργελε. Ότι αλλοιώνεται το πρωτάθλημα. Είναι καθαρή αλλίωση αυτό θέλω να πω. Και πέρσι ήταν και φέτος είναι. Και ας λένε οι παοξές να κάνουν κολοτούμπες. Χαλήφης, νεοπλουτισμός, αλαζονία και απλά σταθήκαν πολύ τυχεροί στο Χαριλάου. Με ξέρεις το μάτσο του Παναθηναϊκού που ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα μάτς τους θέλει πολύ φέτος. Αλλά μην τρελόμαστε να αλλάζουμε και την πραγματικότητα. Όχι, ότι έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα. Από εκεί και έπειτα όμως προσπαθούν να μας βγάλουν τρελούς. Δηλαδή αυτό με τους δανεικούς είναι όντως πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που λέγανε αλλοιώνεται το πρωτάθλημα, τώρα λένε δεν αλλοιώνεται το πρωτάθλημα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, κατά τα άλλα, όσον αφορά Γιουνές, ναι, έχει αποδείξει ότι έχει αίσθηση του γκολ, ας πούμε, γενικά, αλλά φέτος στον Άρη δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν έχει δώσει κάτι παραπάνω. Οπότε και εγώ προσωπικά θα ήθελα Διαμαντόπουλο, γιατί όχι, πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και παραπάνω από τον Γιουνές που είναι τώρα. Εγώ θα ήθελα και αυτόν που θα έρθει το Γενάρη. Μακάρι, άντε να δούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επόμενος. 4 εισιτήρια έχω για Άρης Ολυμπιακός. Παρακαλώ. Και εγώ αυτό θέλω, το Γενάρη. Το Γενάρη. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτό μου θέλει. Θα στον φέρω. Τι έχετε κάνει με τα λεωφορεία και ακούω παράπονα. Φίλε, φίλε έχει δει πεζό να γίνεται smart. Συνέχισε εσύ. Εσύ συνέχισε να ασχολείσαι με τα λεωφορεία. Το 10 θα περάσει από πάνω και θα μείνει το μισό. Μια γνωστή μου φίλη η οποία προσπαθεί να πάει από κολοτούμπες. Γνωστή φίλη. Μια γνωστή μου. Τι? Μόλις είπα, έστειλα το μήνυμα ότι είσαι φίλος δικός και σε συμπαθούν, ξεκίνησες κολοτούμπες. Μια γνωστή μου, η οποία παίρνει το λεωφορείο από την Όλγα και θέλει να πάει εκεί κοντά προς το παλέ. Γνωστή, άρα κοπέλα του, ναι. Λοιπόν, ναι, η κοπέλα του. Εντάξει, ναι, πείτε. Μία από τις πολλές που έχει, ναι. Ναι. Λοιπόν, ανατρίγεται. Έχει κάποια παράπονα, ρε παιδί μου, μια γνωστή μου, τις τελευταίες μέρες με τις αλλαγές. Δεν φοράει αποσμητικό. Όχι, επειδή έχετε αλλάξει κάποια δρομολόγια και είναι γεμάτα τα λεωφορεία και καθυστερεί ο κόσμος, φίλε, πάρα πολύ. Τι την πιέζουνε. Κατάλαβες και δεν ανεβαίνει, φίλε, δεν ανεβαίνει κόσμο στα λεωφορεία. Να πεις τη γνωστή σου. Ναι, ναι. Να πεις τη γνωστή σου. Ναι. Ότι επειδή άλλαξε τα δρομολόγια. Ναι. Έχει από 17 λεωφορεία σε κάθε γραμμή στα δύο. Και στο κάτω-κάτω να πηγαίνεις βρεταγάρι να την παίρνεις εσύ με τα μάξι. 17 λεωφορεία σε κάθε γραμμή. 17 λεωφορεία. Ναι. Με τις αλλαγές των γραμμών. Ωραία, δεν πες για τον Άρη τώρα. Σε παρέσει, ρε. Σε παρέσει. Σε παρασύρεις, τέλειο. Ήθελες να τον ξεφωνήσεις. Εγώ το μόνο που έχω να πω, ναι, είναι ότι
αυτό το μεταχρηστό προφήτες όλοι στον Άρη το έχουμε στο DNA μας. Εντάξει, στο ελληνικό είναι, δεν είναι μόνο στον Άρη, εντάξει. Δηλαδή δεν με νοιάζουν οι άλλες ομάδες, λίγο άρεσε με. Οι άλλοι πάνε να πνιγούνε, δεν με διαφέρουν. Ντροπή. Η έκφραση που το λέει, δεν είπα να πάνε να πνιγούνε τον ποινιό. Κυριολεκτικά. Με γιατί έχεις στο περιβάλλον, έχεις κανένα δυο. Ναι. Και να πάρουμε όλα τα μάτς, όλες τις σίτες, έτσι. Ναι. Πού δεν ήταν καλό ο Άρης στα Γιάννενα? Στην ΑΕΚ. Γέννη. Μόνο στην ΑΕΚ, στον και στο πρώτο ημίχρονο του Πανιόνιο. Και στο πρώτο ημίχρονο του Πανιόνιο. Στο πρώτο ημίχρονο του Πανιόνιο που δεν απειλήθηκε πάλι. Παίζανε τρεις ψηλοί μέσα. Ναι. Δύο center back ψηλά, ναι. Και ο Γιουνές. Ναι. Πώς το φάγαμε τον γκολ? Κοιμήθηκε ο Γιουνές. Στη μένη φάση. Ναι. Άνα, μπράβο. Ναι. Σε όλα τα μάτς που παίζαμε με ψηλούς, με ένα ψηλό πίσω και ένα κοντό, είχαμε θέματα. Στις φάσεις είχαμε, ναι. Είχαμε θέματα. Εντάξει. Ξεκινάει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Ποιος από εσάς θα έκανε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι? Ποιον θα βγάζαμε, εννοείς? Όχι ποιον θα έβγαζες. Τι? Αν έβγαζες κάποιον και γιατί. Δεν θα έβγαζα. Θα σου πω τι θα έκανα. Τι θα έκανα εγώ? Θα έβγαζα τον Κολάσο, θα έβγαζα τον Σόουζα ή τον Δελιζή στόπερ και θα πήγαινε τον Μπάσα στα χαφ. Αυτό θα έκανα εγώ. Και εγώ σου λέω το εξής. Στο πρώτο επίχρονο με την ΑΕΚ έχουμε κάνει ένα από τα καλύτερα μεσοεπίχρονα. Μεσοεπιθετικά. Ναι. Μεσοαμυντικά. Μεσοαμυντικά χάνουμε 1-0. Χάνουμε 1-0 με δύο τελικές. Δεν απειληθήκαμε. Απείλησες. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Δεν είναι σωστή η λειτουργία μας. Απείλησα, ρε φίλε, με το σουτ του Γκάμα που χτυπάει σαλονού. Απείλησες. Γιατί η ΑΕΚ που απείλησε. Επειδή ήμουνα εκεί και ήμουνα με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, οι οποίοι λέγανε ότι έτσι όπως πάει το ματς, η ΑΕΚ θα το φάει. Αυτό λέγανε. Και μπαίνει μέσα η ΑΕΚ και βάζει 3 γκολ μέσα σε 20 λεπτά. Εντάξει. Ναι, αλλά ήταν λάθος. Είναι λάθος ο Μπάσα, ρε φίλε, εκεί. Είναι λάθος. Ρε φίλε, ένα καταστροφικό όραμα το είπε και ο ίδιος. Όχι, ήταν λάθος. Αλλά εκτός ότι είναι λάθος ο Μπάσα, έχει και κακή εμφάνιση ο Μαυράη. Γιατί και τα μπακ σου πού είναι σε εκείνο το μάτς? Γιατί στο δεύτερο γκολ, ή στο τρίτο δεν θυμάμαι, τρως γκολ με τα κουνάκι του Λιβάγια λίγο μετά το κέντρο. Εντάξει, γίνεται αλυσίδα. Και δεν μπορεί να το κόψει κανείς. Αλυσίδα είναι αυτά, αλυσίδα είναι αυτά. Όταν δεν παίζουν, όπως και τα χαφ σου. Εντάξει. Έχουμε να δει ηρεμία λίγο, γιατί και τα δικά μας τα νεύρα δεν είναι καλά και ολονών και δεν κουστάζει κανείς που χάνουμε και 4-0. Αλλά άλλο να παίζει με τον ΑΕΤΟ Σπάτων. Σωστό. Και άλλο να παίζει με οποιονδήποτε, με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Σωστό. Και κάποιος για να βάλει γκολ πρέπει να ταϊστεί κιόλας. Ναι. Μεταφέρω μήνυμα του διευθυντή του σταθμού που λέει ότι χρωστάς ένα τραπέζι. Το οποίο τραπέζι με τους τόκους έχουν γίνει 3 τραπέζια. 3 χρωστάς εσύ και 2 χρωστάει ο Μπλε Τροβαδούρος. 5 τραπέζια μου χρωστάτε. Στον αέρα λέω ότι δεν το αναιρώ και έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ο άλλος ο Παπατζής. Ο άνθρωπος που υμνούσε το Λάσκαρη. Καλά, πώς πήρε ο Ηρακλής αδειοδότηση να παίξει? Όπως έπρεπε να πάρει. Α, πώς έπρεπε να πάει. Ναι. Εδώ, πήρε το, εδώ έχει τον ΟΑΣ στη φανέλα, ρε φίλε. Έλατε. Αυτό που το μάθει. Μα είναι και όλοι τρεις είναι τον ΟΑΣ. Έτσι. Όλοι είναι μπλε. Όλοι οι πόλοι είναι μπλε. Άντε, όλοι οι πόλοι είναι μπλε. Έτσι. Νικολάκη, προδονούσε στα λεωφορεία. Έγινε. Εντάξει, Στέλιο μου, να είσαι καλά. Άντε, πάει. Μισό το παίζω. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας. Αυτά που έχουμε ακούσει τα τελευταία 4 χρόνια, άμα τα ξεκινήσω να τα πω από γαλανού εποχή, το τι λέγανε, να διώξει τον Καλαϊτζίδη, να έρθουν οι Ισπανοί με τα 360.000, καλήθεια, Χρήσανδε, πού είναι αυτή η Ισπανίδηση που κάνεις και αυτό. Ναι. Και βγάζανε το πεντάλεπτο του Κόντι, εν τω μεταξύ πιο πριν ήταν το πεντάλεπτο του Κόντι κάθε ώρα, κάθε στιγμή, από τις 12 και τέρτο μέχρι τις 12.25, Δευτέρα με Παρασκευή. Ναι. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, συγκεκριμένο ωράριο.
Λοιπόν, ήρθε μετά ο Χωσάνας ο Γαλανός. Όχι, άσε με να τα πω για να τα θυμηθούν. Για πες τα μετά. Ξεχνάμε κιόλας. Ναι. Ωραία. Μετά ξεκινάει ο Καλαϊτζίδης. Ο Καλαϊτζίδης που έφερε τον, πώς το λέγανε, τον Μπρασίνοβιτς, πώς το λέγανε, τον Μπρασίνοβιτς. Σύνησα τον Μπρασίνοβιτς. Αυτόν τον Μπρασίνοβιτς και έφερε τον Γκάμπος, ναι. Γιατί τον Γκάμπος τον είχε εκεί και κάθε μέρα είχαμε το 20 λεπτό του Γκάμπος τον Μπρασίνοβιτς. Που πέρασε ένα διάστημα και τώρα ο Γκάμπος έφυγε και από τον Πανσερέκο και από τον Πλατανιά γιατί δεν είχε το δίπλωμα. Πάει χρονιά, βγες να τα πεις Σοφία με τον, στα ισπανικά με τον Γκάμπος. Πάει ναι. Χρονιά εκείνη. Ξεκινάμε την επόμενη χρονιά. Σοφία. Εκείνη τη χρονιά βγάλαμε και κακό τον Παπαγιώργιου, έτσι. Ναι. Εκείνη τη χρονιά βγάλαμε και κακό τον Παπαγιώργιου. Ναι. Πάμε ναι. Στην επόμενη χρονιά. Ναι. Έρχεται το καλοκαίρι, δεν μπορεί να τα βάλει το 1 εκατομμύριο. Γιατί το δώσαμε το εκατομμύριο, πώς το πήρε ο Καρυπίδης, δεν θα γίνει καθάριση. Θα ξεκινήσει καθάριση, όχι δεν θα γίνει καθάριση. Το ρίσιο. Χωρίς καθάριση δεν ανεβαίνεις. Ναι, δεν ανεβαίνεις. Μπλόκο από το ρίσιο, στο ΙΚΑ, το ΙΚΑ. Ναι, μπλόκο. Πάμε στην επόμενη χρονιά. Ναι. Έρχεται ο Αφρικανό. Τα βάλε 200 τελευταία μέρα. Μα μία η ώρα θα κλείσουν οι τράπεζες. Το βάζει μία η ώρα, μία μισή ο Καρυπίδης. Πού το βρήκε ο Καρυπίδης ως ο Σαββίδης. Όχι, όχι, περίμενε. Μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι για 1000 ευρώ. Γιατί μέχρι πέρυσι τα δίνει. Γιατί μέχρι πέρυσι τα έδινε ο Σαββίδης τα λεφτά, έτσι δεν ήταν. Τα έδινε ο Σαββίδης τα λεφτά. Λοιπόν, τον είδαμε να βγαίνει από το Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Θα έρθει ο Μπεν Δανικός. Καλοκαίρι του 16. Με Αναστόπουλο έρχεται ο Μπεν Δανικός από τον Ολυμπιακό. 12 και 4. Ναι. 12 και 4. Εσύ δεν τα ακούς. Άσε εμείς που τα ακούμε, που τα βάζουμε λίγο για να ακούσουμε τι θα πει. Γιατί 12 με 12 και 4 είναι όλες οι ειδήσεις της ημέρας. Ναι. Αποκλειστικότητα. Ναι. Έρχεται ο Μπεν Δανικός. Δανικός ο Μπεν. Ψάξτε να το βρείτε. Ναι. Δανικός ο Μπεν βάσει της φιλίας Μαρινάκη Καρυπίδη. Ναι, δεν έρχεται ο Μπεν πουθενά ο Μπεν. Ναι. Λοιπόν, δεν ανεβαίνει ο Άρης, τα βάλατε με όλους και με όλα. Αφού δεν είμαστε παράρτημα, τα βάλατε με όλους και με όλα. Δεν έχετε, αφού δεν είμαστε παράρτημα τώρα, είμαστε με το Σαββίδη και ο Σαββίδη δεν είχε τις άκρες, να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, έρχεται την περσίνη χρονιά, ανεβαίνετε, είστε στο άρμα. Λέω, διαλέξτε σε ποιο άρμα είμαστε, γιατί την προηγούμενη φορά, λέω, ήμασταν στο άρμα του Μελισανίδη, που ο Μελισανίδης δεν είχε μπει ακόμα δυνατά και δεν μας ανεβάσανε και ανεβάσανε και κατεβάσανε τη Λιβαδιά. Ναι, η Λαμία μετά με τη Λιβαδιά. Με Καλογερόπουλο. Μπράβο, ναι. Θα διαλέξουμε επιτέλους. Να μας πούμε ποιος είμαστε, τουλάχιστον σε τι. Να πούνε με έναν που είμαστε. Το δε παίρνουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που η Μαρούπα είχε διαρκείας. Μπράβο. Που έβγαινε δηλαδή, ο άλλος δηλαδή, και έλεγε ότι έγινε προσχηματικά η κατάδεση στην Πειραιώς και στα δικαστήρια τα πήγε την έφαγε. Το καλοκαίρι άμα παίζεις φιλικό με την ΑΕΚ είσαι της ΑΕΚ. Άμα παίζεις με τον Ολυμπιακό είσαι με τον Ολυμπιακό. Όταν παίζαμε τον ΠΑΟ και σπάγανε τα αυτά και πήγαινε ο Σκέτζος και έβαζε γκολ, έμπαινε ο Φυρός μέσα. Το θυμάσαι το φιλικό το 2002 το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο εκείνο το μάτς. Ωραίο φιλικό σε 70 έλξη. Λοιπόν, καθίστε και δείτε την Κυριακή γιατί όλοι ακούνε. Τώρα κάτσε. Ο Σιώπης θα πάθει καστρεντερίδα το Σάββατο. Δεν πρόσκει να δεις το άλλο τώρα. Εγώ ναι. Δεν έχω και δεν είμαι και με τα Facebook. Ναι. Δεν προλαβαίνεις να ανεβάσεις εσύ στο SDNA ναι. Από κάτω 30 σχόλια. Όταν αναφέρεσαι για τον ΠΑΟΚ, έστω και έμεσα, λένε σε ερώτηση Αριανού, γιατί ένας Αριανός θα βγει στο SDNA, ναι. δεν πάνε παρά και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουν, αν και πρέπει να σε διαβάσουμε, αλλά καλά κάνουν και απαντάνε. Στα σχόλια έχω παραπάνω εγώ, ναι. Λέει ρε παιδιά, γιατί ανεβάζετε, λέει γιατί αναφέρεις τον ΠΑΟΚ. Έχεις τώρα 3 φορές δεν αναφέρεις καθόλου στον ΠΑΟΚ και από κάτω είναι μόνο ΠΑΟΚτζίδες. Ωραία. Δεν αναφέρεσαι, δεν λες ίχνος για τον ΠΑΟΚ. 2-0 Ολυμπιακός. Άντε, φτάνει τόσα γκολ που βάλε αυτή τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα ξανά. Λοιπόν, αυτά και το κακό με εμάς ποιο είναι. Ότι παίρνουμε από αυτά και σιγά σιγά τα ξεκινάμε. Ποιος ερέρα ρε, ποιος ο ένας, ποιος, θα τους βγάλουμε σε λίγο όλους άχρηστους. Υπομονή, η ομάδα θα πηγαίνει καλύτερα. Έχει λάθη και ο Ερέρα, έχουν λάθη οι πάντες. Μέχρι πριν από ένα χρόνο δεν είχαμε που να κλάψουμε. Αν πάμε πίσω ακριβώς ένα χρόνο, περιμέναμε να κάνουμε το φιλικό με την Μπόκα, που ήταν αυτές τις μέρες, 5, 7, 9, δεν θυμάμαι πότε ήταν Νοέμβριο. 8 Νοεμβρίου. Μπράβο, και περιμέναμε να έρθει η Μπόκα να παίξουμε φιλικό. Λοιπόν, Κυριακή όλοι στο γήπεδο, 1-0 τελικό σκορ, το δίνω. Ποιος τον κόλλο. Και ας έχει γαστρυντερίδα και ο Σιώπης μαζί με τον Μαρτίνες. Άντε και καλό βράδυ. Κλείσει, γεια. Ωραίος. Έχουμε ωραίος, φίλε, ήταν. Να σου πω κάτι. Και είπε το 1 δέκατο. Ναι, έχει κι άλλο. Έχουμε άλλον Χρήστο ή να κλείσουμε, να κάνουμε την κλήρωση. Τι μας διώχνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 4 νικητές για το Άρης Ολυμπιακός. Φάνης Ζήκος, Θεοδόσιος Χαρισιάδης, Θόδωρος Αποστόλου και Μάντζαρης Γιώργος. Αυτοί οι 4 κερδίζει στηριάκι. Αύριο θα σας πάρει η Μαριλής για να έρθετε αύριο 10 με 5 να πάρετε
το εισιτηριάκι. Βασικά, ελάτε αύριο από τις 10 το πρωί. Όχι, τι ώρα έρχεται η Μαριλής. 9 δεν έρχεται η Μαριλής. Από τις 9 το πρωί. 9.30. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 5 να έρθετε να πάρετε το εισιτήριο για το Άρης Ολυμπιακός. Αυτά. Ώρα για μπλε. Γιώργος Μαντζούκης ακολουθεί τώρα στο Λίμπερο εδώ σε 107.4.